συγκίνηση είναι αυτή να ερχόμαστε από Σιδόνια με τα παιδιά μας επιτέλους. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι έγινε. Αλλά έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Γιατί εγώ δεν κάνω σοβαρή συζήτηση. Μπορούμε να τη κάνουμε και μετά να μας τα πείτε εσείς τα υπόλοιπα. Εντάξει, τι να σας πω. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ήρθε η κυρία Πεζαντάκου και το Yes Forum και μίλησαν στο σχολείο μου για την ναυτιλία. Πρέπει να παραδεχτώ ότι πριν δεν είχα ιδέα. Θέλω να μου πείτε εσείς λοιπόν, τι είναι η ναυτιλία? Ξέρω, είναι όταν είσαι σε ένα πλοίο και ζαλίζεσαι. Όχι ακριβώς. Αυτό είναι η ναυτία που περιέγραψες. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τι είναι η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι όταν χρησιμοποιούμε πλοία για να μεταφέρουμε προϊόντα από το ένα μέρος της γης στο άλλο μέσω θαλάσσης. Δηλαδή, μεταφέρουμε ζάχαρη από τη Βραζιλία στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τον ωκεανό. Σκεφτείτε πόσο θάλασσα υπάρχει μεταξύ μας. Και πώς το πλοίο κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι χωρίς να βουλιάζει? Να πω εγώ, εσύ ανάμωσε το Αρχιμίδη, τον ανακάλυψε σε μία μπανιέρα. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτεί σε μία μπανιέρα. Δηλαδή, για να ασχολείται κάποιος με την ναυτιλία, πρέπει να είναι ναυτικός και να είναι όλη την ώρα σε πλοία στη θάλασσα και να ταξιδεύει. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης. Αλλά δεν είναι σίγουρα απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να εργάζεται στην ναυτιλία, αλλά να δουλεύει σε γραφείο, σε στεριά. Δηλαδή, εμένα που μου αρέσουν τα οικονομικά. Και σκέφτομαι να πάω σε ένα αντίστοιχο πανεπιστήμιο. Θα έχω κάποια θέση στην ναυτιλία? Εννοείται. Θέλω να σκεφτείς το πλοίο ως ένα πλωτό εργοστάσιο. Για να λειτουργήσει σωστά και εννοείται με ασφάλεια, χρειάζονται πάρα πολλές ειδικότητες. Από μηχανικούς έως δικηγόρους και εννοείται οικονομολόγους. Ο παππούς μου ήταν ναυτικός και μου έλεγε ιστορίες από τα ταξίδια του, αλλά έλειπε για μήνες ή και για χρόνια πολλές φορές. Αυτό μπορεί να ίσχυε την εποχή που ταξίδευε ο παππούς σου. Πλέον όμως είναι πολύ πιο σύγχρονα τα πράγματα. Τα ταξίδια μικρότερα και οι εγκαταστάσεις πολύ καλύτερες. Α, αυτά ακριβώς περιγράφει ο Κάπτεν Τζιμ στο καινούργιο βιβλίο που διάβασα. Το Προσθάλασσα με γεια. Συγγνώμη, πόσο έπρεπε έχετε διαβάσει το Προσθάλασσα με γεια? Ναι, τα ξέρουμε. Θα σας τα πω. Ωραία, είναι τα φορτηγά που χωρίζει σε κατηγορίες πολλές, σε μικρότερα και μεγαλύτερα. Είναι τα δεξαμενόπλια. Είναι τα ferry boat, τα επιφατικά οχηματικά που λέμε που τα πάμε στα νησιά με αυτά. Είναι τα ειδικά βαπόρια που μεταφέρουν τώρα τα καινούργια καύσιμα, όπως είναι το LNG, το φυσικό αέριο. Και είναι και τα πολύ μικρά που πηγαίνουμε σε μεγάλες βάρκες που κάνουμε, πάμε στα νησιά και ψαρεύουμε, περνάμε ωραία. Δηλαδή, εσείς γνωρίζατε ότι η ναυτιλία ευθύνεται μόλις για το 2,5% της μόλυνσης του περιβάλλοντος? Απευθύνεσαι σε μένα? Τυχαίνει να το γνωρίζω, γιατί εγώ είμαι ο πρίτανος του Πανεπιστημίου Πειραιά, οπότε έχουμε τμήμα ναυτιλίας στο πανεπιστημίο μας και ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τον κλάδο της ναυτιλίας, οπότε τυχαίνει να το γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι κάποιος πρέπει να γίνει ναυτικός? Γιατί η ναυτιλία είναι ο εθνικός μας πλούτος. Είναι ο μεγαλύτερος κλάδος στην Ελλάδα και πρέπει να το κρατήσουμε, να το φυλάξουμε και να το αναδείξουμε. Συμφωνούμε. Δηλαδή, εσύ παππού, ήξερες πως από ποιο νησί κατάγεται το κάπτεν? Όχι. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. 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 Άσπρα καράβια τα όν
μας ίσα στο ροδινό γυαλό, άσπρα καράβια τα μοίρα μας. Από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το πλωμό κι από ψηλά θα μας φωτίζει και παρμενίζουν όχαρα μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας και παρμενίζουν ο καρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λοιπόν, 2-1. Ναι στην αυτιλία! Τι ωραία έκπληξη, δεν την περίμενα έτσι. Το intro. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να παίξει τώρα κανονικά το βίντεο. Μου είχαν πει ότι κάποιος θα σας διακόψει, οπότε αυτό το ήξερα. Όλα τα άλλα είναι οι φωτογραφίες που γράψανε και οι ζωγραφιές. Και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και τους εθελοντές μας, θα σας ξαναευχαριστήσω, αλλά και τα πιτσιρίκια μας που κάναν όλο αυτό το σκηνικό. Να παίξει λίγο το βίντεο, παρακαλώ. Αγαπημένοι μας υποστηρικτές, αγαπητοί συμμετέχοντες, αγαπημένοι μας νέοι. Yes to shipping, ναι στην αυτιλία, ναι στους νέους και την πρωτοβουλία. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το μότο του Yes Forum που σήμερα γιορτάζει 10 χρόνια ενεργού δράσεως και συνεχούς εξέλιξης. Αλλά αυτό που θα είπα πριν αρχίσω να λέω και τα επίσημα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα είμαστε εδώ οι περισσότεροι με τα παιδιά μας. Επιτέλους, οι άνθρωποι της ναυτιλίας φέρνουν με τα παιδιά μας στην έκθεση των Ποσειδονίων. Και γεμίζει για τέταρτη, πέμπτη φορά αυτή η αίθουσα με νιάτα. Και είναι μεγάλη χαρά στο ότι υπάρχουν άλλες δύο εκδηλώσεις με νέους σήμερα. Η μέρα των νέων που ξεκίνησε το 2016 θέμη μας, βλέπεις ότι τελικά ίσως χρειαστούμε να πάρουμε και κανένα Σάββατο, μου φαίνεται, για να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε καλύτερη έναρξη από αυτή με τα παιδιά, με παρουσία παιδιών ηλικίες 8, 9 και 10 ετών. Εύχομαι τα όνειρά σας και οι ψυχές σας να είναι πάντα γαλανόλευκα. Αξιότιμη Υπουργέ Ναυτιλίας, αξιότιμη Υφυπουργέ Παιδείας, αξιότιμη Πρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου, αξιότιμη Αντιπρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρε της Ναυτιλιακής Λέσχης, αξιότιμη Πρόεδρε της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, αξιότιμη Πρόεδρε της WISTA International, αξιότιμη μου Πρόεδρε, γιατί έχω και εγώ τον Πρόεδρό μου, να ξέρετε, του Propeller Club και Αντιπρόεδρο του Παγκόσμιου Propeller Club, Κωστή Φραγκούλη. Αχ, πόσους άλλους έχω πραγματικά. Αξιότιμη Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός. Είναι τόσοι σημαντικοί άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ, αξιότιμη Γενική Γραμματέα της Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και φίλη Ζέφη. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, δεν ξέχασα, αξιότιμη, αγαπημένη Θέμη Βόκο.
Τι να πούμε για αυτά που περάσαμε αυτή την εβδομάδα. Τι να πούμε για αυτά που είδαμε, αυτά τα μιλούνια κόσμου. Κινείται τη χώρα μας, τον τουρισμό μας. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα πάνε στα νησιά μας αυτό το Σαββατοκύριακο και για όλη τη βδομάδα. Πόσα τρένα σταματήσανε και πόσα λεωφορεία κολλήσανε και πόσοι μιλάγανε για αυτά τα Ποσειδόνια. Και πραγματικά αυτό που γίνεται είναι τεράστια γιορτή και πρέπει να τη συνεχίσουμε και σε άλλα κομμάτια. Πρέπει να γίνεται το παράδειγμα για πολλούς. Με πολύ χαρά και εκ μέρους και των 70 εθελοντών του Yes Forum αλλά και των 50 υποστηρικτών μας, σας καλωσορίζουμε για ακόμα μια χρονιά στην ημέρα των νέων στη Διεθνή Έκθεση των Ποσειδονίων. 10 χρόνια πέρασαν και πραγματικά μοιάζαν χθες από την πρώτη μου παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου το 2013 και στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου το 2014, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε και ποιοι μας βοήθησαν για το όραμα του ΓΕΣ. Και 10 χρόνια συμπληρώνονται από όταν η ομάδα αυτή έκανε τα πρώτα της βήματα αναζητώντας το δρόμο για τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας ανοιχτού διαλόγου στον χώρο της ναυτιλίας. Κοιτάζοντας πίσω, αν έψαχνα λέξεις να περιγράψω τα συναισθήματά μου, αυτές που με βεβαιότητα σήμερα θα επέλεγα είναι ενθουσιασμός. Γιατί όταν συνεργάζεσαι με νέους, γεμίζει ενέργεια, όνειρα και μικραίνεις και λίγο. Πολλή δουλειά. Γιατί ο στόχος να τους δώσει τα εργαλεία για να χαράξουν τη δική τους πορεία είναι ιερός. Αφοσίωση. Γιατί αν δεν επιμείνεις, δεν θα παραμείνεις. Επί 10 και πλέον χρόνια συνεχίζουμε αδιάκοπα τις διαδράσεις για το έργο αυτό. Αγωνία. Πολλά νέα εγχειρήματα, χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα και με πολύ μεράκι. Χαρά. Συνέστημα που γεννάται όταν ακούς ότι ακόμα ένας νέος βρήκε δουλειά, ακόμα ένας νέος δεν έφυγε από την Ελλάδα, ένα μικρό παιδί έμαθε επιτέλους τι είναι ναυτιλία και δεν μπερδεύεται πια με την ναυτία, μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι πλέον σε αυτή την πλατφόρμα διαλόγου που λέγεται Yes Forum συμμετέχουν θεσμικοί φορείς, ακαδημαϊκοί, στελέχοι που εκπροσωπούν την ναυτιλία μας και νέοι από 8 ετών και μέχρι όποια ηλικία νιώθουν νέοι. Προσμονή για όλα αυτά που μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Για την κάθε γωνιά που θα φτάσει το ΓΕΣ και η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Ελπίδα. Για ένα καλύτερο αύριο που πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Η σημερινή μέρα, 7η Ιουνίου του 2024, είναι γιορτή. Είναι η μέρα των νέων στη Μεγάλη Έκθεση των Ποσειδονίων και γιορτή για το ΓΕΣ Φόρουμ για τα 10 του χρόνια. Δεν θα μνημονεύσουμε πολλούς αριθμούς και στόχους που επιτεύχθηκαν, αλλά όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο που κάποτε φάνταζε τρελό. Οι νέοι να έχουν τη δική τους μέρα στα Ποσειδόνια και διάβλο επικοινωνίας με την ναυτιλία μας. Ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας του Yes Forum, όλους όσους ήταν εκεί και παραμένουν δίπλα μας ενεργά. Πρώτους, δεν θα μπορούσα να μην πω, το Θέμη και το Θοδωρή Βόκο, που χωρίς σκέψη αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτοβουλία και είπαν ναι στους νέους. Αλλά και όλη την υπέροχη ομάδα τους. Γιατί αυτή η πολύ μεγάλη έκθεση δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα με πάνω από 2.000 εκθέτες, με περίπου δεν ξέρω πόσους χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, 30-35.000, με περίπου επισκέπτες από 100 χώρες. Μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα καταφέρουν αυτά. Δεν θέλω όμως να παραλείψω κάποιον και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ και πολλοί άλλοι έχουν συμβάλει στην εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε, όλες μας οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργών, των Υπουργείων Παιδείας, Ναυτιλίας, του Ναυτικού Επιμελητηρίου και σε αυτό θα τονίσω ότι ήμασταν οι πρώτοι και της πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Όταν διοργανώνουμε το Yes to Sea Tourism, μας στηρίζει και το Υπουργείο Τουρισμού. Μέχρι σήμερα είχαμε περισσότερους από 500 εθελοντές. Σήμερα κοντά μας έχουμε περίπου 600 νέους από 61 πανεπιστημιακά ιδρύματα και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών εθελοντών βρήκε δουλειά στο χώρο πριν αποφοιτήσει. Θα δείτε πολλούς από αυτούς σήμερα στην αίθουσα. Τους βλέπω κι εγώ και αναγνωρίζω στο πρόσωπό τους το συνέστημα της πληρότητας, γιατί βρήκαν αυτό που αγαπούν και όχι πόρτες κλειστές. Με πολύ λίγα λόγια και χωρίς να σας κουράσω, θα σας αναφέρω τη δράση του Yes Forum και τους πυλώνες που έχει δημιουργήσει. Yes Tour to Schools, που παρουσιάζει για την ναυτιλία και τον τουρισμό στα σχολεία με την επίσημη έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε μαζί μας και τα εκπαιδευτήρια γείτονα, που έχω τη χαρά να είμαι μέντορας στα προγράμματά τους και οι οποίοι κατέκτησαν το βραβείο κοινού με την επιχειρηματική προσπάθεια Μυστήλη από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με προσανατολισμό. Την αηφορία του Envolve, του Libra Group, κέρδισαν το βραβείο καλύτερης παρουσίασης και η τρίτη καλύτερη μαθητική startup με τη ΣΕΣΚΟ 2. Να δούμε λίγο τα παιδιά. Σηκωθείτε λίγο και να σας χειροκροτήσουμε. Μπράβο. Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά λυκείου.
Χαίρομαι που είμαι μέντορας τους και που κατάφεραν. Και εδώ θα πω ότι το Junior Achievement δεν είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε εμείς, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε και το ισχύς εν τη ενός. Είμαστε πολύ λίγοι για να χωριζόμαστε. Ομάδες Mentoring δημιουργήσαμε περίπου 70 ζευγάρια. Και ήδη, μέσα σε 5 μήνες που τρέχει, γιατί τρέχει και πολλά χρόνια πριν, ήδη αρκετά παιδιά έχουν βρει τα internship και τη δουλειά. Θα δείτε βέβαια και περισσότερα αργότερα. Open days, πάνω από 70 ναυτιλιακές έχουν ανοίξει στις ναυτιλιακές τους και μας έχουν δείξει στους νέους πώς λειτουργούν για να βρουν δουλειές. Και το Yes Tour to Schools, μη σας ζαλίζω. Το Yes Shipping Forum, τι να πούμε παραπάνω. Μα να μην αμελήσω το πιο πρόσφατο πόνημά μας, το βιβλίο μας. Μέσα από αναρρύθμιτες παρουσιάσεις, σχολεία και πανεπιστήμια, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να περιγράφει τι είναι η ναυτιλία. Ένα βιβλίο που να περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να ακολουθήσει το επάγγελμα της ναυτιλίας. Και έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ και την εκδότρια από τις εκδόσεις Διόπτρα, την οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μας βοήθησαν να κάνουμε πραγματικότητα με ήρωα τον Captain Jim, που θα καταλάβετε είναι ο Καπταδημήτρης ο μπαμπάς μας, και οι μικροί και μεγαλύτεροι αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα να μπορέσουν να δουν τι είναι η ναυτιλία. Το βιβλίο λέγεται «Προς θάλασσα μεριά». Δεν θα μπορούσαμε όμως να αφήσουμε τους φοιτητές μας. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε έναν οδηγό για φοιτητές και αποφύτους, πρόσφατα αποφοιτήσατες από το χώρο της ναυτιλίας, συγκεντρώνοντας τις βασικές πληροφορίες. Έναν οδηγό για να γνωρίσετε εσείς οι δόκιμοι τις εταιρείες στις οποίες πιθανόν να εργαστείτε αύριο. Μα πάνω απ' όλα τους ανθρώπους πίσω από αυτές, αλλά και την ιστορία πολλών ναυτιλιακών οικογενειών. Τον έχετε κοντά σας. Όποιος δεν έχει πάρει οδηγό, υπάρχουν αρκετοί έξω να τους προμηθευτείτε. Η ιδέα αυτή έγινε πράξη μετά από πρόταση με τη συμβουλή του φίλου και συνεργάτη Νίκου Δούκα, εκδότη του περιοδικού ΝΑΦΣ, και βέβαια και του Διονύση Πατεράκη και της Νίκης Φωτογράφου, που απαθανατίζει στιγμές από ναυτιλιακές εκδηλώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τη βοήθεια, και βέβαια και τη συνεργάτη δάμου, θα τα πω πολύ, την Ευανθία Τιτζέκου, που δούλεψε πάρα πολύ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Το Yes Forum θα συνεχίσει να προχωρά με στόχο την ενημέρωση νέων για τις προοπτικές του κλάδου της ναυτιλίας. Επόμενος στόχος είναι να βγούμε εκτός συνόρων, γιατί μας ζητάνε αρκετές χώρες το πώς το έχουμε κάνει και ήδη έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια χώρα που μιλάει την ίδια γλώσσα με εμάς. Δεν θα σας πω παραπάνω, ίσως έχετε καταλάβει. Να ονειρεύεστε. Να προσπαθείτε να φτάσετε όπου πιστεύετε ότι δεν μπορείτε. Να μην ξεχνάτε από πού ξεκινήσατε και ποιος σας βοήθησε. Να μελετάτε ιστορία. Γιατί ο λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Να διαβάζετε. Να διαβάζετε βιβλία. Γιατί όσο και να έχουμε αυτά τα κινητά, όταν το πιάσεις το βιβλίο και το μυρίσεις, είναι πολύ διαφορετικό. Η γνώση έρχεται με πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Και κοιμάστε και πιο εύκολα το βράδυ, γιατί το άλλο έχει ροδιενέργεια. Ξέρω. Υπάρχει πια ο θαυμαστός κόσμος του διαδικτύου, έτσι. Αλλά γι' αυτό σας τα λέω. Εύχομαι λοιπόν να κοιτάτε πάντα προς θάλασσα μεριά. Και αυτή πάντα να σας φέρνει ούριους ανέμους. Εδώ όμως θα σας κουράσω λίγο, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τους υποστηρικτές μας, τους δωρητές μας. Και θα μου δώσετε 2 λεπτά να τους πω έναν έναν. Η Alassia New Ship Sea Management. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Alberta Sea Management. Η AM Νομικός. Η Apollonia Lines. Η Ανδριακή. Η Centrofin. Η Columbia Ship Management. Η Chartworld. Η Diana Shipping Services. Η Dorian LPG. Η Eastern Mediterranean Maritime Limited. Η NSL. Η Element, η Eurobulk, Golden Union, Γουρδομιχάλης Maritime, Global Ship Lease, Λάτσκο, Modion Maritime Management, Golden Cargo, Navitas Compania Naviera, Neptune Lines, Rocks Maritime, Teo Shipping, Thena Maris, The Ships, EV Group, Acceleron, Alba Business Graduate School, The American P&I Club, Arcas Elas, Benefit, Class NK, DNV, Eurobank, Πρεσβεία του Παναμά, Ernst & Young, Franman, Furuno, KPMG, Λάλιζας, Marikem Marigasis, Μητροπολιτικό Κολέγιο, Marita Ελλάς, North Standard, Ocean King, Palau International Ship Registry, Rina, Sekavin, Olth, Tototeo Global, Watson Farley και φυσικά τα Ποσειδόνια.
Πριν καλέσω στο βήμα τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, μας κάνει τιμή να είναι μαζί μας, θα ήθελα να δούμε μαζί όλοι ένα βίντεο, αλλά και να ρίξουμε ένα χειροκρότημα, γιατί θα ρίξετε και μετά από το βίντεο, να ξέρετε, να ρίξουμε και ένα χειροκρότημα, αλλά μεγάλο θα είναι να το ξέρετε, στους εθελοντές και στην ομάδα μας που βοήθησαν για να γίνει σήμερα αυτή η μέρα και στα Ποσειδόνη. Εγώ ένα ιδιαίτερα λίγο πιο πολύ στην Ειρήνη και στην Ευαρθία που μπορεί να τις έχω ζαλίσει, αλλά ξέρετε ότι τις αγαπάω και πάντα φέρνεις πέρας. Την οικογένεια δεν τη λέω, γιατί εννοείται ότι είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Θα μπορούσαμε να παίξει το βίντεο, παρακαλώ. Συγκληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο η δράση του Open Mind Group με τα επιταγής φόρουμ. Σε μια εποχή που το να ασχολείσαι με τους νέους δεν ήταν σύνηθες, ούτε της μόδας. Η χώρα μας τότε βρισκόταν σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ο δείκτης ενεργείας για όσους έμειναν στη χώρα σκαρφάλωνε στα ύψη, κατακτώντας αρνητικό ρεκόρ μαζί με τον δείκτη της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού να μας βρίσκει στη δεύτερη γυραιότερη χώρα στην Ευρώπη. Τότε λάβαμε τις πρώτες προσκλήσεις για παρουσιάσεις σε πανεπιστήμια, γιατί το κενό μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας ήταν ολοφάνερο, όπως και το κοινό επικοινωνίας, διαλόγου και επαφής με τους νέους. Τότε ήταν επίσης μια περίοδος που οι νέοι δεν έβρισκαν δουλειές και οι εταιρείες ανθρώπους. Η εικόνα των νέων για την ναυτιλία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι σήμερα. Επικρατούσε η άποψη ότι η ναυτιλία είναι ένας κλειστός και οικογενειοκρατικός κλάδος. Έτσι καλέσαμε 300 νέους, από τους οποίους είχαμε λάβει μηνύματα για να συζητήσουμε τους προβληματισμούς τους. Τελικά εμφανίστηκαν οι 11 και το ταξίδι μας ξεκίνησε. Αυτοί οι 11, με την καθοδήγηση της Νανάης Μπεζαντάκου, δημιούργησαν το Open Mind Group, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Yes Forum. Το όραμά τους να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου, μια γέφυρα μεταξύ των νέων και των στελεχών της ναυτιλίας. Τους πρώτους μήνες κάναμε κάποιες συναντήσεις με στελέχη από την ναυτιλία στα γραφεία τους. Και μέρα με τη μέρα το ενδιαφέρον των νέων μεγάλωνε. Και κάτι έπρεπε να κάνουμε γι' αυτό. Το έργο συνέχιζε, το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και φυσικά δεν μπορούσαμε να μείνουμε άπρεγοι. Σκεφτήκαμε ότι τα κοινωνία θα μπορούσαν να μας δώσουν το βήμα για τον ανοιχτό διάλογο που τόσο ανάγκη είχαμε. Έτσι κι αλλιώς τα Ποσειδόνια είναι η μικρογραφία της ναυτιλίας και οι νέοι μας έπρεπε να το γνωρίσουν από κοντά και να έχουν την ημέρα τους στα Ποσειδόνια. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, αρχικά χρειαζόμασταν τον έτον διοργανωτών, το οποίο ήρθε ένθερμα από τον Θοδωρή Βόκο, σχεδόν αμέσως μετά την αποστολή ενός email που εμείς προετοιμάζαμε εβδομάδες. Ένθερμη ήταν και η ανταπόκριση των νέων, αφού 1.200 πλημμύρισαν το Ποσειδόνια Conference Hall την Παρασκευή 10 Ιουνίου του 2016. Όσοι ήθελαν να μάθουν για την ναυτιλία μας ήταν εκεί. Η Ευρωπαίος Επίτροπος συμμετείχε για πρώτη φορά σε διάλογο με νέους και διάλεξε το Yes Forum. Όπως είπε, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Yes to shipping! Το 2017, το Yes Forum διεύρυνε τους οριζοντές του, διοργανώνοντας το πρώτο Yes to Sea Tourism Forum. Πού αλλού, στο Ποσειδόνια Sea Tourism. Ενημερώνοντας τους νέους για τις αμέτρητες ευκαιρίες στο θαλάσσιο τουρισμό, άλλον έναν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Το 2018, αυτό το πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Μενιάνης, με μια θερμή ομιλία καλωσόρισε τους νέους στην ναυτιλία και απάντησε στα ερωτήματά τους. Ούτε αυτό είχε προετοιμαστεί και φυσικά δεν είχε ξαναγίνει. Την ίδια χρονιά, η Νουμού Μαρτίνου, μοναδική προσωπικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας, μας τίμησε με την παρουσία της, δίνοντας μας δύναμη και έμπνευση. Σταθμό αποτέλεσε και το 2022, όπου διοργανώσαμε αφιέρωμα προς τιμή του κυρίου Θεόδωρου Βενιάνη για την επί 13 χρόνια θητεία του στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Στο μεσοδιάστημα, με πολλή αγάπη για την ναυτιλία και προσήλωση στο στόχο μας, είναι πολλές οι κορυφές που κατακτήθηκαν. Μέχρι σήμερα, είχαμε περισσότερους από 500 εθελοντές να συμμετέχουν στις δράσεις μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρήκε δουλειά στον χώρο πριν αποφυτίσει. Μετά έφτασε η πανδημία του COVID-19
που όλοι ξέρουμε και όλοι θέλουμε σίγουρα να ξεχάσουμε. Ολικό lockdown. Αλλά εμείς δεν είμαστε άτραγοι. Πάνω από 600 ώρες ανοιχτού διαλόγου πραγματοποιήθηκαν, κρατώντας επαφή με νέους που δεν μπορούσαν να δουν συμφοιτητές και καθηγητές. Κάθε εβδομάδα την μέρα με σπίτια μας ξεχνούσαμε τον πανικό της πανδημίας, συζητώντας με καπετάνιους, στελέχη και πάνω απ' όλα νέους. Και γνωρίζοντάς τους ότι ο κόσμος συνέχιζε να γυρίζει επειδή υπήρχε η ναυτιλία. Σημασία όμως δεν έχει μόνο να στηρίζουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες, αλλά να γινόμαστε μέρος και άλλων πρωτοβουλειών. Επόμενος σταθμός ήταν η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το πρόγραμμα Yes Tour to Schools, που αφορά παρουσιάσεις για την ναυτιλία σε δημόσια σχολεία. Μέσα στην παρουσίαση για την ναυτιλία και τον τουρισμό, οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας ενημερώθηκαν για τους κλάδους και τις επαγγελματικές πρόπτικες στον χώρο της ναυτιλίας. Έγινε για πρώτη φορά κάτι τέτοιο στο σχολείο μας. Έδωσε δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν ένα διεθνές προϊόν, που είναι η ναυτιλία, ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι και για την ελληνική οικονομία αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Τους ενθάρρυνε να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες που σχετίζονται ευρύτερα με την αυτοσύνη. Μας έδωσαν την ευκαιρία να κατανοήσουμε τη θέση και το ρόλο της ναυτιλίας στο παγκόσμιο ιστό, στο διεθνές εμπόριο. Ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να στοχεύσουν στα επαγγέλματα της ναυτιλίας, τα οποία είναι περιζήτητα και στο χώρο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που στις ομάδες που επισκέφθηκε το σχολείο μας ηγήθηκε η ίδια η ιδρύτρια και πρόεδρος του Yes Forum, η κυρία Δανάη Μπεζαντάκου, γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει στο έργο της ενημέρωσης των μαθητών για την ναυτιλία. Την χαρακτήριζε ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη, γιατί δόθηκε στα παιδιά μας μια ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από εκπαιδευτικό υλικό αλλά και τη ματιά ενός έμπειρου επαγγελματία στο συγκεκριμένο κλάδο. Yes, αυτές οι αμέτρητες ώρες παρουσιάσεων αποτέλεσαν το έναυσμα για τη δημιουργία ενός βιβλίου γνώσεων. Ένα βιβλίο που θα βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο της ναυτιλίας και να πάνε προς θάλασσα μεριά. Με παρόμοιο σκεπτικό, δημιουργήσαμε το ναυτιλιακό οδηγό νέων που κρατάτε στα χέρια σας, ώστε να αποτελέσει πηξίδα για όσους νέους θέλουν να πλοηγηθούν στην ναυτιλία. Για να είναι ένα ταξίδι πετυχημένο, απαιτούνται δύο βασικοί παράγοντες. Ο καπετάνιος να καθοδηγεί με σοφία και εμπειρία και το πλήρωμα που εργάζεται για το πλοίο αυτό να βρίσκεται δίπλα του, να εργάζεται ακατάπαυστα, με αφοσίωση και ικανότητα για να φτάσει στο λιμάνι. Για μας την Ανάη Μπεζαντάκου δείχνει το δρόμο και όλοι μαζί βάζουμε ένα λιθαράκι για την επίτευξη του επόμενου στόχου. Σας έχουμε καθυστερήσει λίγο και γι' αυτό θέλουμε να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Μετά την ενέργεια, την ορμή, την αφοσίωση της Δανάης και τα παιδιά, νομίζω μπορούσε να λήξει εδώ αυτή η ωραία γιορτή, παιδιά. Δεν χρειάζονται ομιλίες, Υπουργό. Εσείς τα λέτε πολύ καλύτερα και εμείς, αν τα πούμε, μειώνουμε και την επιρροή αυτό που λέτε εσείς. Αυτό είναι Δανάη και το πιστεύω. Κάναμε και πιστέψαμε ότι το 24-25 και τα κηρύξαμε έτη ναυτικής εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να υπάρχει έτος ναυτικής εκπαίδευσης με απουσία Δανάης? Όχι. Αυτό που είδα σήμερα με έχει εντυπωσιάσει, με έχει συναρπάσει και έχω μείνει πιο ήσυχος για αυτό που θα πετύχουμε μέσα από τέτοιες δράσεις. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, to think out of the box. Και αυτό κάνει το Yes, to Shipping
Είδα και τη συνάδελφο μου την παλιά, την Βιολέτα, την Μπούλφ, η οποία το είπε και μπράβο της. Νομίζω θα δώσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΓΕΣ για το πώς θα προσεγγίσουμε τους νέους για να τους ελκύσουμε πάλι στην ναυτιλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω, νομίζω είναι ίσως από τις καλύτερες εκδηλώσεις στα Ποσειδόνια. Έχω κάνει 20 ομιλίες, meetings, interviews. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας και ειλικρινά παίρνω θάρρος και αισιοδοξία ότι αξίζει τον κόπο να παλέψουμε αυτό το μεγάλο στόχο, να ξανακάνουμε την ναυτιλία ελκυστική για τους νέους. Και θα το κάνουμε. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ της ναυτοσύνης που ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα τον κλάδο, αλλά φαίνεται ότι ιδέες υπάρχουν για να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο την ναυτιλία μας για τους νέους, να κρατήσουμε την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μου φύγετε μετά από αυτά που είπατε. Καταρχήν, αυτό που δώσατε την ομιλία και μιλήσατε από καρδιάς, πραγματικά αυτό θέλω να σας πω ότι είναι το πιο σημαντικό για όλους εμάς. Έτσι, εγώ λοιπόν αυτό που θα σας πω είναι ότι κοιτάξτε. Αυτό το δώρο φέτος, να ξέρετε, λίγο παίζει. Αλλά γιατί όμως το επιλέξαμε, γιατί. Και το καράβι παίζει, αλλά είναι σταθερό. Το καράβι παίζει, αλλά είναι σταθερό, πολύ σωστά. Και επειδή είμαστε πρώτοι, αλλά πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλο για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, πάντα υπάρχει μια βάση. Τη βάση την έχουμε. Αυτή, μπράβο. Είμαστε όλοι εδώ μαζί. Είναι εκεί πίσω. Έτσι, αυτό. Και έχουμε παιδιά από το δημοτικό. Για σηκώστε τα δημοτικά να δούμε πόσα δημοτικά έχουμε εδώ. Έχουμε από το γυμνάσιο. Έχουμε από τα λύκεια. Για να δούμε τα λύκεια. Και είναι πολύ σημαντικό να τους περάσουμε όλη αυτή την αγάπη. Αλλά βέβαια, όταν είπαμε πριν για την επαφή της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν εννοούμε ότι δεν γίνεται στις σπουδές στις ναυτιλιακές. Αλλά πια εμείς σαν ΓΕΣ είπαμε σε όλα τα ελληνόπουλα ότι αν θέλουν να δουλέψουν ναυτιλία, δεν χρειάζεται να είναι μόνο από τα ναυτιλιακά. Μπορεί να είναι και από άλλες σπουδές, γιατί εμείς θέλουμε ανθρώπους που αγαπάνε το χώρο, που θα αγαπήσουν το χώρο να το κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε επειδή όλοι μας θα το καταφέρουμε, πάμε για τα έτη ναυτικής εκπαίδευσης. Εγώ επειδή είμαι και χοντρούλης, είμαι στη βάση. Όχι, καθόλου. Και να είμαστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Αναγκαστικά, επειδή συνεχίζω τα Ποσειδόνια με πολλές συναντήσεις, πρέπει να φύγω, αλλά νομίζω σας αφήνω σε πολύ καλύτερα χέρια από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την Υφυπουργό Παιδείας, την Ιωάννα Λυτρίδη. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη και του Υπουργείου Παιδείας εξ αρχής. Γνωρίζετε ότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο με τις ευρωεκλογές. Όλοι έχουν πολλά τρεχάματα, αλλά και η Υφυπουργός Παιδείας, αμέσως μόλις της προτείναμε να είναι εδώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε θα είμαι εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μεγάλη μας τιμή. Εδώ, εντάξει. Γεια σας, παιδιά. Αυτό είναι το ωραιότερο κοινό που μπορούμε να απευθυνόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο, κανένα χαρτί. Μόνο ο οδηγός ναυτιλίας που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έχω και μερικές παρατηρήσεις να κάνω. Θα σας τις πω από βήματος. Προφανώς ήταν τεράστια η χαρά όταν έλαβα το τηλεφώνημα από τη Δανάη Μπεζαντάκου, τη Δανάη πλέον, τον ηθήνοντα νου αυτής εδώ της υπόθεσης που μετράει ήδη 10 χρόνια, άρα είναι θεσμός. Γιατί δεν θα έχανα την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα χώρο όπου θα μπορεί να συνομιλεί το εκπαιδευτικό σύστημα με την αγορά εργασίας. Για πάρα πολλά χρόνια αυτό ήταν κακό. Ήταν δαιμονοποιημένο. Δεν έπρεπε να ακούμε για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας πουθενά. Έπρεπε οι σπουδές να είναι κάπου στο cloud, έτσι για να δανειστώ σύγχρονους όρους.
Αυτό όμως ήρθαν οι δείκτες και η κυρία έδειξε το βιντεάκι προηγουμένως που έλεγε ότι πριν από 10 χρόνια που ήταν πολύ ψηλή ανεργία και όλοι οι νέοι έφευγαν εκτός χώρας. Ευτυχώς οι δείκτες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, ωστόσο η νεανική ανεργία παραμένει ψηλά και γι' αυτό το λόγο εμείς όλοι από κοινού πρέπει να προσπαθούμε γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και ξέρετε, να προσπαθούμε γι' αυτό το σκοπό όχι γιατί είναι μια έτσι αιμονή να μένουν οι άνθρωποι στη χώρα τους, αλλά γιατί αυτή η χώρα έχει πάρα πολλά να δώσει και είναι σημαντικό οι άνθρωποι που μένουν στη χώρα τους να δημιουργούν στη χώρα τους, να επενδύουν σε αυτή και να είναι ευτυχισμένοι εδώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και αυτό που εμείς ως πολιτεία και οι υπόλοιποι φορείς, ξέρετε, είναι εδώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, συζητήσαμε προηγουμένως. Εγώ έρχομαι σε επαφή και λόγω χαρτοφυλακίου, υπηρετώ την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και διαβίου μάθηση. Έρχομαι σε πολύ στενή επαφή με εκπροσώπους των εργαζομένων, εκπροσώπους των εργοδοτών. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να χαράσεις εκπαιδευτική πολιτική σε ένα γραφείο. Πρέπει να έρχονται κοντά. Να έρχεται κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό που παράγει με αυτό που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Και αυτό δεν είναι κακό. Είναι μόνο καλό. Και επίσης, αυτό που ήθελα να σχολιάσω με τον οδηγό αναχείρας ήταν ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που έχετε κάνει στις σελίδες 36 και 37, που έχετε καταγράψει τα προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στη χώρα που μπορούν να οδηγήσουν τους νέους και τις νέες μας στην αυτοσύνη εν τη ευρία ενία. Εγώ θα ήθελα να προσθεθεί εδώ και αυτό το κομμάτι, ο άλλος δρόμος που συνηθίζω να λέω, ο δρόμος της επαγγελματικής κατάρτισης, ο άλλος δρόμος μετά το λύκειο, το λεγόμενο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, από το οποίο, από ό,τι μαθαίνω έτσι, ερχόμενη σε επαφή με τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων, είναι εκεί που εντοπίζεται κυρίως η έλλειψη προσωπικού. Και έχει μεγάλη ευθύνη η πολιτεία που άφησε για πάρα πολλά χρόνια αυτό το δρόμο όχι καλά φροντισμένο, όμως έχει γίνει μια στρατηγική επιλογή τα τελευταία 4 χρόνια και φροντίζουμε και αυτό το δρόμο, το επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Χρειάζεται πολύ ακόμα φροντίδα, αλλά χρειάζεται να το αγκαλιάσει και η κοινωνία. Είμαστε εδώ για να συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Είστε εδώ για να μας δίνετε πολύ αισιοδοξία, να μας δίνετε έτσι, να πνέουν έτσι ωραίοι άνεμοι στα πανιά μας, για να σκεφτόμαστε λίγο πιο καθαρά και να ενεργούμε και πιο καθαρά. Εγώ θα ευχηθώ, γιατί εδώ σήμερα είμαστε για άλλο σκοπό. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι πραγματικά μας γεμίζουν πολύ πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα ευχηθώ τα όνειρά σας να είναι άσπρα καράβια, όπως μας ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο instantané τα παιδάκια προηγουμένως. Και εμείς οφείλουμε πάντα, όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που στο πολύ ωραίο έτσι γλυπτό που δώσετε στον Υπουργό, δείχνεται ακριβώς αυτό, τη συνέργεια, μαζί πάμε, κανένας μόνος του δεν πάει πουθενά. Εμείς λοιπόν οφείλουμε από κοινού να φροντίζουμε να είναι όντως άσπρα καράβια τα όνειρά σας. Να είστε όλοι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι και είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε πάντα τις προσπάθειες και τις ωραίες πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Έχω και εγώ. Θα το ζήταγα κι αυτό. Θα έχεις κι εσύ, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε το Υπουργείο Παιδείας. Η παιδεία και η υγεία. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της, καλά και κακά. Εμείς εδώ φυσικά έχουμε την ναυτιλία μας, είναι και ο τουρισμός πολύ σημαντικό και πολλοί άλλοι τομείς, οι κλάδοι. Το βασικό όμως είναι να έχουμε την υγεία μας, αλλά και να είμαστε και την παιδεία μας. Έτσι, να έχουμε παιδεία. Άρα και μαζί εννοείται θα πάμε πιο πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Υφυπουργέ μας. Εδώ λοιπόν τώρα θα καλέσω πρώτα απ' όλα το φίλο. Ξέρω ότι είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου, αλλά και φίλος και υποστηρικτής του Yes Forum από την πρώτη φορά. Αγαπημένο μας Γιώργο Πατέρα, καλώς μας ήρθες. Κυρία Υπουργέ, καπτά Δημήτρη, κύριε Βόκο, κύριοι πρόεδροι, πρόεδροι, πολύ πρόεδροι.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν διάβασε την ομιλία του ο κύριος Υπουργός, γιατί εγώ ξέχασα τα γυαλιά μου, τα που διαβάζω και δεν βγάζω τα γράμματά μου. Λοιπόν, θα σας πω ό,τι θυμήθηκα ή προσπαθούσα να το μάθω απ' έξω για να μπορώ να σας το πω. Αγαπητά νέα παιδιά, νέοι και νέες, καλώς ήρθατε. Yes to Shipping Forum. Ήρθατε εδώ γιατί ψάχνετε ή θέλετε να δουλέψετε στην ναυτιλία. Ή όσοι είσαστε θέλετε να δείτε τις εξελίξεις. Και είναι καταπληκτικές οι εξελίξεις αυτά που βλέπουμε εδώ και στα Ποσειδόνια. Και ακριβώς αυτό αποσκοπεί το Yes to Shipping Forum, να υποστηρίζει και ενισχύει την εκπαίδευση, την ναυτιλιακή εκπαίδευση. Βασικό κλάδο της οικονομίας μας είναι η ναυτιλία και βέβαια και ο τουρισμός. Και τα αγγλικά. Το θυμίζω σε όλους που θέλουν να δουλέψουν στην ναυτιλία. I'm proud to be part of this event to celebrate the first 10 years of Yes to Shipping Forum. Και ελπίζω να είμαι εδώ στα 100 χρόνια μαζί σας. So let's talk about the Maritime Cluster, Maritime Ελλάς. 110 δραστηριότητες γύρω από την ναυτιλία, που η κάθε μία από αυτές περιλαμβάνουν και άλλες ειδικότητες. Και φαινόμαστε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Τι είναι η ναυτιλία μας σήμερα? Είναι η ποντοπόρο ναυτιλία, που την ξέρετε όλοι και την ακούνε όλοι στο εξωτερικό. Είναι ακτοπλοεία μας. Είναι το yachting. Είναι η αλία. Είναι τα ρεμουρκά. Είναι η κρουαζιέρα. Είναι τεράστια η ναυτιλία μας. Μέχρι αυτά τα θυμόμουν. Τώρα πρέπει να αρχίζω να προσπαθώ να τα διαβάζω. Λοιπόν, τι είναι η σταδιοδρομία μας στην ναυτιλία? Ανοιχτούς ορίζοντες. Η εξέλιξη της ναυτιλίας, αν δείτε, το 50% των πλειοκτητών σήμερα ήταν ναυτικοί. Λοιπόν, ξεκινάς στο βαπόρι και η ελπίδα είναι κάποια στιγμή, αν το θέλετε, να γίνετε κι εσείς πλειοκτήτες. Η εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλίας είναι ο λόγος που έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Όλοι λένε έχουμε το 20%. Εγώ πιστεύω πως έχουμε το 25%. Έχουμε κάνει μια μελέτη με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, βγάζοντας έξω τα καμπουτάζ βαπόρια. Καμπουτάζ είναι τα βαπόρια που δουλεύουν μόνο στην Εντοχώρα. Δεν βγαίνουν έξω, δεν είναι ποντοπόρα. Αν βγάλουμε από τους Κινέζους, τους Ιαπωνέζους και από τις Ινδίες τα καμπουτάζ βαπόρια τους, ο στόλος μας ανεβαίνει στο 25% του παγκόσμιου στόλου. Δηλαδή, στο κάθε λιμάνι που θα πάτε στο εξωτερικό, ένα στα τέσσερα πλοία είναι ελληνόκτητο. Βέβαια, θα θέλαμε να είναι ελληνική σημαία. Λοιπόν, να σας πω λίγα ακόμα, λίγη στατιστική, γιατί αυτό βοηθάει, πιστεύω. Η ακτοπλοεία μας είναι από τις μεγαλύτερες ακτοπλοείες στον κόσμο. 25.000 ναυτικούς είναι στην ακτοπλοεία. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας σε πολλά διαφορετικά κλάδη μέσα στην ακτοπλοεία. 70 εκατομμύρια εισιτήρια το χρόνο κόβει η ναυτιλία. 10 εκατομμύρια τόνους φορτίου, γιατί μένει το 15% του ελληνικού πληθυσμού ζουν στα νησιά. 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο. Βλέπετε πως είναι μια πολύ καλή επιχείρηση ο τουρισμός και πολλές θέσεις εργασίας, γιατί το 98% τουρισμού πάει με τα πλοία, γιατί έχουμε 24 αεροδρόμια σε 23 destinations μόνο και 114 destinations στην ακτοπλοεία. Έχουμε και 15.000 σκάφη αναψυχής. Τα μισά είναι ιδιωτικά, τα άλλα μισά είναι επαγγελματικά και από τα μισά έχουν και πληρώματα επάνω. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να βρούμε ναυτικούς για τα σκάφη αναψυχής. Και είχαμε συζητήσει και με τον Υπουργό μια σκέψη πως και στα ΕΝ να υπάρχουν και δεύτερος κλάδος μέσα στα ΕΝ για τους σκίπερ και να μην χρειάζεται να κάνουν 3 χρόνια να μάθουν φορτώσεις πλοίων, αλλά να μπορούν να πάνε κατευθείαν στο yachting, που είναι μια τεράστια επιχείρηση για την Ελλάδα. Άρα έχουμε πάρα πολλές δουλειές. I know there's something important here that I wanted to say, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν,
Α, ναι, να φυγούνται τώρα και πλοία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζονται ναυπηγούς, χρειάζονται... Δεν είναι μοναστικός να πας στη θάλασσα. Χρειαζόμαστε και ναυπηγούς, χρειαζόμαστε για την ναυτοεπισκευαστική ζώνη, χρειαζόμαστε ανθρώπους να δουλέψουν εκεί. Είναι το επάγγελμα που έχει στο κλάστερ μας τουλάχιστον 100.000 μέλη στο κλάστερ. Γιατί υπάρχουν δουλειές στην ναυτιλία που είναι... Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει κάπου ανάγκη από εσάς. Αλλά μην νομίζετε πως είναι το μόνο εύκολα πράγματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Όπως το COVID δεν βοήθησε κανέναν το ναυτικό. Αυτοβοηθηθήκαμε. Εμείς λύσαμε τα δικά μας τα προβλήματα. Πολέμους. Υπάρχουν παντού πολέμους. Δεν μπαρκάρισε κάποιος ευαπόρη για να πάει να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε πόλεμο ή πειρατεία, τους Χούθης παραδείγματος χάρη. Αλλά τα βλέπουμε όλα αυτά μπροστά μας και πάντοτε με επιτυχία η ελληνική εμπορική ναυτιλία τα ξεπερνάει όλα. Κλείνοντας θέλω να σας πω, είσαστε από τους πιο τυχερούς, γιατί εσείς θα αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή. Εσείς θα το ζήσετε. Εσείς θα ζήσετε το μέλλον του πλανήτη μας με όλη την κλιματική αλλαγή. Περιμένουμε από εσάς. You are the future. Embrace it. Respect it and enjoy it. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, πρέπει όλοι να είναι στο... Τα έχουμε υπολογίσει, είναι για όλους μας. Είναι τέσσερα, είναι Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπουργείος, είσαστε και στηρίζετε. Εγώ είμαι πιο χοντρός από τον Υπουργό. Όχι, μια χαρά είσαστε όλοι, μια χαρά είσαστε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στη σκηνή την κυρία Κατερίνα Βερβέρη, Marketing Officer and Spares Administration στην Φουρούνο, τον κύριο Γιάννη Μακρονικολάκη, Fleet Supervisor Crossworld Marine Services και την κυρία Αγγελική Ξυλάκη, Communication and Marketing Manager στη Ρήνα Ελλάς. Και οι τρεις είναι παλιοί εθελοντές και εθελόντριες του Yes Forum, πολύ πριν από μένα. Θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να αναφερθούμε στο mentoring. Όταν το Yes Forum ξεκίνησε, υπήρχαν 6 ζευγάρια mentors-mentees. 10 χρόνια μετά, επαναφέραμε αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη φορά σχηματίζοντας 65 ζευγάρια mentors-mentees. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επειδή είναι, όπως καταλαβαίνετε, αδύνατο 65 ζευγάρια να μοιραστούν τώρα μαζί μας την εμπειρία τους, έχουμε φτιάξει ένα βίντεο όπου θα δείτε περιεκτικά την εμπειρία των μεντόρων. Οπότε, να καλωσορίσω στη σκηνή να ανεβούν οι παλιοί εθελοντές. Και όσο ανεβαίνουν, να παίξει το βίντεο του mentoring. Μου άρεσε πάρα πολύ η πρωτοβουλία του Γιάννη. Ο σκοπός είναι εξαιρετικός, η ιδέα είναι καταπληκτική. Και το ελάχιστο το βάζω μετά, και εγώ να προωθήσω το σκοπό. Για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των επίδοξων νέων επαγγελματιών και να συμβάλλουμε στην επαγγελματικότητα της ετοιμότητα. Αυτό είναι και ο σκοπός. Θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορείς να μοιραστείς προβληματισμούς και απορίες με κάποιον που έχει εμπειρία από το χώρο. Και επίσης ήθελα κάποιο άτομο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μένα και να με καθοδηγήσει στα πρώτα μου βήματα στον χώρο. Αποφάσισα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα του mentoring, καθώς ως ένα άτομο που οι σπουδές μου δεν σχετίζονται άμεσα με την ναυτιλία. Ήθελα να αποκτήσω γενικά όσο περισσότερες διόδους πληροφοριών και γνώσεων μπορώ. Πιάναμε σε κάθε μας συνάντηση ένα ξεχωριστό θέμα. Πιάσαμε το θέμα του πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει, πώς μπορεί να βελτιώσει το βιογραφικό του, έτσι δεν είναι? Και έχουμε κουβεντιάσει αρκετά επάνω στο ζήτημα της αυτοβελτίωσης. Αν δεν είμαστε δουλεμένοι καλά με τον εαυτό μας και συγκροτημένοι, το επόμενο βήμα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φανταζόμαστε. Είναι η αντίληψη κάποιων βασικών κανόνων, αν μπορώ να θέσω μέσα εισαγωγικά, εθιμοτυπίας ή αλλιώς του etiquette,
που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη συνύπαρξη των ατόμων που στελεχώνουν μια αντίστοιχη εταιρεία. Πήρα πάρα πολύ πολύτιμα insights για αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο. Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο σκέψης των νέων ανθρώπων, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, πόσο διαφορετικά μπορεί να σκέφτονται και πόσο μεγάλη διαφορά έχει από τότε που εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο. Να πω πρώτος εγώ που είμαι 80 χρονών. Το ότι επικοινώνησα με την Αστασία σαν ίσως προς ίσον. Γιατί τα πράγματα που μαθαίνω από την Αναστασία δεν είναι εύκολο να τα μάθει ένας άλλος παππούς. Ευχαριστώ Αναστασία και όσο μου έμαθες. Σίγουρα με τη συζήτηση που κάναμε νιώθω λίγο πιο καθυστασμένος και... Μας δόθηκε μία μοναδική ευκαιρία να έρθουμε σημαντικά κοντά σε διακεκριμένα στελέχη εταιριών του κλάδου και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτούς που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε κάποιο τέτοιο είδους γνώση. Μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, νομίζω και για την Κωνσταντίνα και για μένα, για να εξελιχθούμε και οι δύο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και ήταν η ευχάριστη ώρα της εβδομάδας μου. Εκπαίδευση, επιβράβευση, ζωντάνια. Με τον κύριο Μιχάλη έμαθα την αξία του feedback και πόσο σημαντικό είναι να δίνεις πληροφορίες στον συνεργάτη σου, ώστε να γίνεται και αυτός ο Λένετ καλύτερος. Προάγει αυτή τη συνεργασία, αυτό το blending μεταξύ της νέας και της προηγούμενης γενιάς. Αξίζει συγχαρητήρια. Να στο Yes για αυτό που έχει κάνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το Yes Forum. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είσαι στο Yes επίσης. Σε συγχαίρω πάρα πολύ που έχεις αγκαλιάσει την κουλτούρα του εθελοντισμού και πόσο μάλλον το Yes του Shipping. Εγώ θα προσπαθήσω και πέρα από την πρωτοβουλία του Yes Forum να την υποστηρίξω όσο μπορώ και στο μέλλον. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο βούνε και λαβήν. Μαθαίνει ο ένας αλλά μαθαίνει και ο άλλος. Είναι μέλος της φωτοβουλίας γιατί είναι και πρωτοπολικό. Δεν νομίζω ότι ξαναγίνει σε αυτή τη κλίμα στα ελληνικά δεδομένα. Αξίζει να πάρει στους ενεργητές. Τέλεια. Κατερίνα, θα ήθελες να ξεκινήσεις. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι στα φετινά Ποσειδόνια με έναν άλλο ρόλο. Αυτή της εργαζόμενης στην ναυτιλία και πόσο μάλλον σε μια υπέροχη εταιρεία όπως η Φουρούνο Ελλάς. Έγινα λοιπόν και εγώ εθελόντρια και μέλος του Yes to Shipping το 2017. Τα πρώτα μου Ποσειδόνα ήταν το 2018 και είδα κάποια πλάνα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κατάφερα να μπω στον κλάδο, να σπουδάσω, να κάνω το μάστερ μου και να εξελιχθώ. Και το πιο συγκινητικό απ' όλα ήταν ότι ο ρόλος μου αντιστράφηκε, καθώς πέρυσι συμμετείχα στο πρόγραμμα αυτό που είδατε του mentoring. Είναι μια εμπειρία ξέχαστη. Είχα δύο εξαιρετικά παιδιά, τα οποία παρακολουθούσα, ανταλλάξαμε μαζί γνώσεις, απορίες και ανησυχίες σε σχέση με το μέλλον τους και με τιμάει πάρα πολύ η εμπιστοσύνη τους. Και αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Η χώρα μας πρωτοστατεί στην ναυτιλία, είμαστε νούμερο ένα σε παγκόσμιο επίπεδο και οφείλουμε καθημερινά αυτό να το συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο και να το στηρίζουμε με δράσεις. Και αποχωρώντας από εδώ, θα ήθελα ένα μήνυμα μόνο να αφήσω, ότι σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας κι αν είμαστε, σε οποιαδήποτε ηλικία, μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, από πού ξεκινήσαμε και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που χωρίς να μας ζητήσουν το οποιοδήποτε αντάλλαγμα, ήταν δίπλα μας, βράχοι, να μας βοηθήσουν να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μην σταματήσετε ποτέ να βοηθάτε και να στηρίζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πράγματι αυτό είναι κάτι που λέει και η κυρία Δανάη συνέχεια, να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Γιάννη, θες να έρθεις εσύ.
Να σας καλωσορίσω κι εγώ στο φόρουμ μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί σε αυτή την αίθουσα πριν από 10 χρόνια κάναμε το πρώτο μας φόρουμ. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα σας πω λίγα πράγματα για το πώς ξεκίνησε το Yes Forum, γιατί πραγματικά ήμουνα στη γέννησή του. Όταν η κυρία Μπεζάντακ μας έδωσε 200 email από ανθρώπους που την είχαν προσεγγίσει, όπως έδειξε και το βίντεο, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την Ελλάδα και για την ναυτιλία, και είπαμε να κάνουμε κάτι συλλογικό, δηλαδή κάτι που να βοηθήσει όχι μόνο αυτά τα 200 άτομα, αλλά όλους τους νέους. Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ήταν κάτι το οποίο δεν συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Και ήταν κάτι που το ξεκινήσαμε. Σε αυτά τα 200 άτομα, στείλαμε κάποια emails. Από αυτά, βρεθήκαμε τα 11 άτομα που έδειξε και το βίντεο. Και φτιάξαμε το Open Bank Group. Το οποίο γρήγορα μεταξελίχθηκε στο Yes Forum. Βέβαια, ήθελε πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο από εθελοντές, πολλές ώρες, πολλά ξενύχτια, πολλή εθελοντική εργασία από όλους μας. Αλλά ήταν κάτι το οποίο το κάναμε με την καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση που αναπτύξαμε μεταξύ μας. Δηλαδή, εδώ βλέπω παιδιά τα οποία τα γνωρίζω 10 χρόνια, τα συναντάω σε ναυτιλιακές εταιρείες που πηγαίνουμε, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, σε ταξίδια στο εξωτερικό. Με αυτά τα άτομα είμαστε πραγματικά οικογένεια. Δεν είμαστε μόνο συνεργάτες, μόνο φίλοι. Έχουμε αναπτύξει άλλες σχέσεις. Πραγματικά, τα χρόνια που πέρασαν, που ήμουν και στο Yes Forum, ήμουν και μαζί με την οικογένεια Μπεζατάκου για πολλά χρόνια. Ως υπεύθυνος των Open Days, των Alumnis, πραγματικά με βοήθησε, απέκτησα πάρα πολλά skills μέσα από αυτή την εθελοντική δράση. Νομίζω βοηθήσαμε πιο νέους από εμάς και μας βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ναυτιλία με την καρδιά τους. Μας έδωσαν ό,τι σημαντικότερο είχαν, δηλαδή τον ελεύθερο λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, μπορεί και περισσότερο. Μας βάλανε στις εταιρείες τους, μας βάλανε στα σπίτια τους, μας βάλανε στην ναυτιλία, που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό που θα ήθελα να... που παρακολουθώντας το Yes Forum και την πορεία αυτά τα 10 χρόνια, είναι ο άνθρωπος, δηλαδή το σημαντικότερο. Ο άνθρωπος κυρία Μπεζαντάκου που μας έβαλε στο σπίτι της, ο άνθρωπος που γνωριστήκαμε, που αναπτύξαμε αυτές τις σχέσεις, τις φιλικές, τις επαγγελματικές, με όλα αυτά τα παιδιά. Κάθε άτομο το οποίο βρίσκεται ακόμα στο ΓΕΣ βοηθά τους προηγούμενους. Δεν ξεχνάει κανένας, όπως είπε και η Καταρίνα, που είναι πολύ σημαντικό, να βοηθήσει τους νέους. Να μην ξεχνάει ποτέ από εκεί που ξεκινήσαμε και να βοηθάμε τους νέους. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπω και τώρα με την οικογένεια Βαριά που είμαι τα τελευταία 5 χρόνια στο Κρούινγκ. Ο άνθρωπος, ο ναυτικός, ο εφοπλιστής, ο συναδελφός, ο νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στην ναυτιλία, από όποιαν είναι. Αν είναι στο Βαπόρι, αν είναι από τις Φιλιππίνες, από την Τζακάρτα που έχουμε γραφεί, από την Οδυσσό, από οπουδήποτε. Οπότε οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτό που μετράει περισσότερο στην ναυτιλία και πιστεύω ότι αυτό κρατάμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και last but not least, Αγγελική, πριν περάσουμε στον διάλογο στο πάνελ με τους νέους. Καλησπέρα. Συγγνώμη, είναι η φωνή των Ποσειδονίων. Δεν έχω κάνει και πολλά φέτος. Μπήκα στην ναυτιλία πριν 15 χρόνια έχοντας... Μάλλον δεν είχα ναυτιλιακό background. Η Δανάη ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα, μαζί με κάποιους ακόμα που είναι στην αίθουσα εδώ, και ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή. Αυτό που θα πω είναι το Yes Forum είναι ότι η Δανάη έκανε περιστασιακά σε ανθρώπους που χρειαζόντουσαν και ήθελαν να βοηθήσουν, αποφάσισαν να το οργανώσει και να το κάνει σε πολλούς χιλιάδες πλέον νέους και παιδιά. Αυτό είναι το Yes Forum. Είμαστε δίπλα σου και σε την ομάδα της, την Ευανθία περισσότερο, συγγνώμη, αλλά με την Ευανθία μιλάω πολύ, την Ειρήνη. Μπράβο σε εθελοντές. Από το 2016 που πραγματοποιήθηκε το Yes Forum εδώ, όχι πότε ξεκίνησε ως ιδέα, είμαστε δίπλα της, θα παραμείνουμε και ως Ρίνα και ως Αγγελική. Σε θαυμάζω, σε αγαπώ, το ξέρεις, συγχαρητήρια και στους νέους που είναι εθελοντές. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στο διάλογο που τόσο πολύ περιμένετε, να καλέσουμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Σφακιανάκη, να μας πει δύο λόγια.
καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα που έγινε προηγουμένως, να προσφωνήσω πρώτα τα παιδιά. Εμείς, σαν πανεπιστήμιο, δίνουμε έμφαση σε αυτό. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε αρκετές προσκλήσεις και εμείς αυτή την περίοδο. Επέλεξα τη συγκεκριμένη εκδήλωση και για το Yes Forum, γιατί ουσιαστικά σαν πανεπιστήμιο είμαστε απόλυτα δεδομένοι στο Yes, αλλά και για τη Δανάη, η οποία έχει μια θαυμαστή διαδρομή. Είμαι χαρούμενος από τη στιγμή που τη γνώρισα και θεωρώ ότι κάθε πρωτοβουλία της είναι στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε ομόρροποι και αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εμείς σαν πανεπιστήμιο έχουμε το ιστορικότερο τμήμα ναυτιλίας στη χώρα, εδώ και 35 χρόνια δρά και βοηθάει το χώρο. Ο πρόεδρος προηγουμένως είπε για μια διάδραση και συνέργεια που κάνουμε. Οι συνέργειες και η εξωστρέφεια είναι το μότο μας. Προσπαθούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε τη χώρα μας και μέσα από το τμήμα ναυτιλίας και μέσα από το τμήμα τουρισμού, που είναι δύο κλαδικά τμήματα ουσιαστικά που αναπτύσσονται, και το τουρισμού ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα το 2017, πρόσφατα, και αυτό μετά από μεγάλες προσπάθειες που καταβάλαμε, και αυτό προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δείξει το δρόμο στον τουρισμό, που είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, και σε αυτό σύντομα θα έχετε νέα, γιατί στην ουσία στην Ελλάδα χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθειες για να δούμε πού πάμε και πώς πάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και προσπαθούμε σαν πανεπιστήμιο να το κάνουμε. Και παράλληλα με όλες τις άλλες επιστήμες που δρούν μέσω των τμήματων στο πανεπιστήμιό μας, προσπαθούμε να συμβάλλουμε μια καθοριστική συμβολή στην ναυτιλία και στην ναυτιλία. Είναι το πού πορευόμαστε με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται σε κορυφαίο επίπεδο. Κάνουμε και σε επιμελητήρια. Στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο και από τα καλύτερα στην Ευρώπη διακρινόμαστε, και από το τμήμα ψηφιακών συστημάτων και το τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής, και προσπαθούμε να δούμε στην ουσία και να έχουμε ενημερωμένους τους ανθρώπους που δρούν στους διάφορους κλάδους, έτσι ώστε να ξέρουν τις συνέπειες και να μπορούν να μετεξελιχθούν και να προσαρμοστούν. Αυτό το έλεγα και προχθές στο Economist, που είχε μια αντίστοιχη πολύ ωραία εκδήλωση. Και είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Και επίσης σας λέω από τώρα ότι θα κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, για τη διοντολογία στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μια κορυφαία διάδραση. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης μας τιμά διεθνώς σε αυτό το κομμάτι. Θα τον κάνουμε επίτιμο καθηγητή τον επόμενο μήνα, δικό μας στο Πανεπιστήμιο. Σας προσκαλώ όλους σε αυτή την εκδήλωση. Και πρακτικά θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι της δεοντολογίας, ουσιαστικά, και των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δεν υπάρχει παγκοσμίως. Αυτά. Εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μαζί σας. Να είστε καλά. Ακούγομαι. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τώρα τον ανοιχτό διάλογο. Εγώ ονομάζομαι Νικόδημος Ιάτρας. Είμαι τέταρτοετής φοιτητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σαν ναυπηγός. Και είμαι μέλος του Yes Forum ένα χρόνο τώρα. Now I'm going to start talking in English, because the first question I want to ask is addressed to Mrs. Eleni Polychronopoulou, the president of HERMEXPO, and Mr. Alexandros Hatzipateras, the CEO of Dorian LPG. So my question is, given the continuous developments in regulations and SIP requirements,
aiming at decarbonizing shipping and beyond. Has there been any change in the structure of companies regarding the departments that make it up? Is there thus a need of the creation of more specialized departments or positions that did not exist before? Thank you, and I'm delighted to be here. Indeed, there is a change with the structure of the departments, and we have more focus on fleet performance. And we have created a standalone department just to focus on how we will meet decarbonization targets, how to optimize the ships that we have today, and then how to plan for the ships in the future. What does it mean for students who want to go into shipping? I think that it would help to look into studies around automation and also the electrical side of electrical engineering. We're looking also at roles there. And of course, the IT and OT on board the vessels. So I think you will see in a lot of companies that there are new departments, and this should provide opportunities as shipping moves forward into the future. Okay, thank you very much. It was very insightful. Ονομάζομαι Αντώνης Κοτσίνης. Είμαι στο τέταρτο έτος σπουδών μου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είμαι μέλος του Yes Forum και εγώ ένα χρόνο. Στην ομάδα των Community Partners που ασχολούμαστε με τους εθελοντικούς οργανισμούς στους οποίους συνεργαζόμαστε. Και θα ήθελα να απευθύνω την ερώτησή μου στον κύριο Γρηγόρη Σπουρδαλάκη και στην κυρία Γεωργία Θεολογίδου. Τι είναι αυτό που διακρίνει έναν εργαζόμενο στον χώρο από έναν άλλον για να εξελιχθεί σε μια εταιρεία και πόσο εύκολα έρχεται η αναγνώριση? Ρωτάμε γιατί ένας από τους συνηθέστερους λόγους αλλαγής εργασίας για τους νέους είναι η αίσθηση απουσίας εξέλιξης. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, παρακαλώ. Αντώνη, μου ευχαριστώ για την ερώτηση. Το μυστικό της επιτυχίας νομίζω ότι το είδαμε και νωρίτερα στο βίντεο το οποίο είχατε αναρτήσει. Όχι στην ξάπλα, όχι στην απογοήτευση. Είναι πάρα πολύ σοφά τα λόγια αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας μέσα στην αίθουσα αυτή ο οποίος δεν έχει διακριθεί για την εργασία του. Είτε είναι φοιτητής, μαθητής, είτε είναι μέσα στο χώρο το δικό μας. Στο κομμάτι της απογοήτευσης πρέπει να, και εκεί να λέμε όχι, πρέπει να είμαστε πάντα με θετική σκέψη. Το μεγαλύτερο μυστικό και αυτό που βλέπουμε ότι είναι το 70-80% της επιτυχίας ενός και ξεχωρίζει κάποιος μέσα στον χώρο της εργασίας έχει να κάνει με το κομμάτι της συμπεριφοράς. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι η εμπειρία, αλλά είμαστε μια ομάδα μέσα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, είτε είμαστε μέσα στο βαπόρι, και το κομμάτι της συμπεριφοράς για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιανατάς Δημήτρης Μάριος και... Λοιπόν, δεν θα πω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπόθηκε πριν. Εγώ έχω να πω ότι προφανώς και η επιτυχία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, αλλά σίγουρα θα έβαζα στην εξίσωση δουλειά, σκληρή δουλειά, διάθεση να βελτιωθούμε. Να νοιαζόμαστε και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αυτό πάντα φαίνεται, οπότε να κάνουμε και το ένα βήμα παραπάνω. Και μετά το δεύτερο είναι αυτό, καλός χαρακτήρας. Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου μου, ο κύριος Παλοκρασάς, τον είχα προσεγγίσει μία φορά να τον ρωτήσω, να του πω, γνωρίζω κάποιον, είναι καλός δικηγόρος. Και μου λέει, ναι, πολύ καλό αυτό. Έχει καλό χαρακτήρα. Θα συνεργάζεται, θα γίνει μέλος της ομάδας. Οπότε δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας ξανά. Ονομάζομαι Γιανατάς Δημήτρης Μάριος. Είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ, που είμαι φοιτητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Η ερώτησή μου είναι ίσως η πιο κοινή, αλλά επειδή κάθε χρονιά έχουμε καινούριο κοινό και ειδικότερα σήμερα έχουμε και μαθητές σχολείων, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας, κύριε Γιώργο Γιουρούκο, της Τεκνομαρ, σχετικά με το τι είναι αυτό που ζητάτε σε ένα νέο όταν θέλετε να εργαστεί στην εταιρεία σας και γιατί να επιλέξει την ναυτιλία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάμε να δούμε ένα ερωτευμένος. Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί την full προσήλωσή σας, παιδιά, είναι να την ερωτευτείτε.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ερωτεύεσαι έναν άντρα, μία γυναίκα, του δίνεσαι. Αυτό περιμένουμε και εμείς από την ναυτιλία. Είναι μία δουλειά, δε, η οποία δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Δηλαδή, μία μέρα δεν θα μοιάζει ποτέ με την προηγούμενη. Είναι από τις λίγες, αν όχι μοναδική δουλειά, που δεν βαριέσαι. Δηλαδή, το κινητό δεν βγαίνει εύκολα να το χαζέψεις επειδή βαρέθηκες, όχι επειδή απαγορεύεται, επειδή βαρέθηκες. Γιατί υπάρχει συνεχώς μία εγρήγορση, συνεχώς ένα challenge, να προσπαθήσεις να το πετύχεις, να κάνεις κάτι παραπάνω, τη δυσκολία να την ξεπεράσεις. Ποτέ δεν έρχονται τα πράγματα την μία μέρα με την άλλη ίδια. Συνεχώς μαθαίνουμε, όλοι μαθαίνουμε. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι σε αυτή τη δουλειά, όχι τι θα σπουδάσετε ή πόσο καλά θα το σπουδάσετε, γιατί η πραγματική σπουδή θα έρθει μέσα στη δουλειά, από τους συναδέρφους σας. Αυτοί θα σας μάθουν τη δουλειά και το φιλότιμό σας. Όσο πιο πολύ το αγαπάτε και έχετε φιλότιμο, τόσο πιο ψηλά θα φτάσετε. Και η ναυτιλία είναι η δουλειά η οποία πληρώνει τα περισσότερα λεφτά στη χώρα μας, σαφέστατα, αλλά μην κάνει κανείς το λάθος να πάει μόνο και μόνο για τα λεφτά. Εάν το αγαπήσετε, θα φτάσετε sky's the limit, όπως λένε. Υπάρχουν εταιρείες ναυτιλιακές, όπως το είδα στο περιοδικό τον κύριο Θανάση Μαρτίνο, που έχουν βγάλει δεκάδες εφοπλιστές. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν λεφτά, ξεκινήσαν από το μηδέν και η εταιρεία τους βοήθησε και φτάσανε να είναι εφοπλιστές με πλοία. Εγώ ξεκίνησα από το μηδέν, δεν είχα ιδέα ούτε η οικογένειά μου ούτε τίποτα, σήμερα διαχειρίζομαι 100 πλοία. Άρα αυτή η δουλειά μπορεί να σας δώσει, αν την αγαπήσετε και έχετε το φιλότιμο και το common sense, το μόνο πράγμα που χρειάζεστε, να σας δώσει πράγματα που δεν μπορεί να σας δώσει καμία άλλη δουλειά. Και είμαστε στην Ελλάδα οι καλύτεροι στον κόσμο γι' αυτό. Άρα μπορεί να είστε και πολύ περήφανοι για τη χώρα μας, πέραν των αρχαίων και της ιστορίας μας και για την ναυτιλία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αργυρός Χρήστος, εργάζομαι στην Tecnomar Shipping. Είμαι μέλος του ΓΕΣ από το 2016, απόφυτος χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών και member του YCS. Θέλω να απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον κύριο Κόντε, Managing Director της VSIPS. Κύριε Κόντε, από τις επισκέψεις της ομάδας του ΓΕΣ Forum σε διάφορες εταιρείες, προκύπτει ότι σε κάθε θέση που ανοίγει στις εταιρείες λαμβάνετε εκατοντάδες βιογραφικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και αργούν πολύ να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, στην ναυτιλία. Πού πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να λυθεί? Θεωρώ ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και συγχαρητήρια για την... Η επιλογή σας να δουλέψετε για τον κύριο Γιουρούκο νομίζω είναι εξαιρετική, γιατί είναι ένα σχολείο. Υπάρχουν ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες, απλά νομίζω ότι πρέπει κάποιος να ψάξει, να βρει, να πάρει την πρώτη ευκαιρία που θα του δοθεί μπροστά του. Δεν είναι απαραίτητο ότι η πρώτη επιλογή σου θα είναι και η επιλογή σου που θα σε βγάλει all the way, όπως λέμε. Εγώ ξεκίνησα από κάτι τελείως διαφορετικό και έφτασα εδώ που έφτασα. Απλά και έκανα σπουδές, τις οποίες σήμερα, εντάξει, okay, είναι κάτι το οποίο με βοηθάει, αλλά δεν είναι αυτό που κάνω στο day-to-day μου. Θεωρώ ότι αν έχεις την υπομονή, αν κάνεις σωστές επιλογές, αν έχεις δείξεις ότι αυτό που θέλεις να κάνεις θα το πετύχεις, θα πετύχεις σίγουρα και θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα σου. Μην περιμένεις ποτέ ότι θα βρεις την ιδανική δουλειά από την πρώτη στιγμή. Η ναυτιλία αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη αγορά εργασίας, θεωρώ, ή από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Αν όλοι αποφασίσουν να δούνε μπροστά τους ότι, ή αποφασίσουν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με την ναυτιλία, σίγουρα θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που πρέπει να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Θα πετύχουν. Μην κοιτάζετε πάντα μόνο την αμοιβή, γιατί η αμοιβή δεν είναι αυτό που πρέπει να κοιτάζεις στην αρχή της καριέρας. Πάντα, σίγουρα, όλοι δουλεύουμε για την αμοιβή κάποια στιγμή στην καριέρα μας, αλλά γνώση, υπομονή και επιτυχία θα έρθει δικιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Φώτης Δεβές.
Βρίσκομαι στο ΓΕΣ τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού των Ινουσών. Εργάζομαι στο βαθμό του ανθρωπλιάρχου και είμαι πολύ περήφανος που είμαι με τη Μινέρβα, συγκεκριμένα στα υγρά αεροφόρα, στα LNG Carriers. Παράλληλα, τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στο BCA College, στο Business, Shipping Business. Και θα ήθελα να απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον κύριο Βερνίκο. Επειδή τίνουμε τα τελευταία χρόνια να δείχνουμε το δάχτυλο προς τους νέους και να λέμε ότι εκείνοι ευθύνονται για ένα σωρό πράγματα. Ισχύει αυτό? Μήπως είναι οι γονείς, οι υπερπροστατευτικοί, μήπως είναι οι εταιρείες, μήπως είναι η εκπαίδευση? Τι πιστεύετε? Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ με το λόγο. Να πω ότι εγώ σαν εφοπλιστής τετάρτης γενιάς είμαι compatible με τον Γιώργο τον Γιουρούκο, που είναι αυτοδημιούργητος. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε compatible. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ να λέει κάποιος ότι η νέα είναι υπεύθυνη για όλα τα στραβά. Αντιθέτως, είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τους νέους, είμαι περήφανος που μου δόθηκε ευκαιρία να σας γνωρίσω μέσα από το Yes Forum. Και αν μου λέγατε να κάνω μία παρατήρηση, μια και πήρα το λόγο, είναι ότι σε αυτό που υστερείτε είναι στις γενικές γνώσεις. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι ο καθένας από εσάς γίνεται πρωταθλητής σε αυτό που σπουδάζει, σε αυτό που θέλει να κάνει, αλλά έχει αδυναμίες στις γενικές γνώσεις. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δύσκολο για μένα να δεκτώ ένα νέο που έχει ζήσει και έχει σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, και να τον ρωτάω ποιανού κράτους πρωτεύουσα είναι το Λονδίνο και να μου λέει της Αγγλίας, αντί να μου πει του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί λοιπόν που εντοπίζω μία αδυναμία είναι οι γενικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την δραστηριότητα της ναυτιλίας, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε σαν ταξιτζίδες της θάλασσας φορτία από όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μέρη του κόσμου, με όλες τις συνθήκες. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δεβέα Αναστασία και είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια στη Σχολή Ναυπηγών στο Μετσοβείο Πολυτεχνείο. Είμαι εθελοντήρα στο ΓΕΣ εδώ και 2 χρόνια, στην ομάδα των ναυπηγών. Θα ήθελα να απευθύνω την ερώτησή μου στην κυρία Πολυχρονοπούλου, που απουσιάζει από ό,τι βλέπω. Οπότε, Επόμενη και θα επανέλθω. Ωραία, θα επανέλθω. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Ονομάζομαι Θανάσης Φραγκάκης. Είμαι δευτεροετής φοιτητής στα Ναυτιλιακά του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Βρίσκομαι στο ΓΕΣ εδώ γύρω σε 6 μήνες. Και θα ήθελα να απευθύνω την ερώτηση στην κυρία Πετράκη και στον κύριο Σφαγιανάκη. Τι δεξιότητες μπορούν να αποκτήσουν οι νέοι και πώς μπορούν να τις αναπτύξουν γενικότερα και πώς μπορούν να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικότερα? Ευχαριστώ πολύ. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο κ. Βερνίκος, θέλω να επαυξήσω σε αυτό και θέλω να πω ότι σαν Πανεπιστήμιο προσπαθούμε στους φοιτητές μας να τους οθούμε να έχουν αυτές τις γενικές γνώσεις που είπε. Είναι τρομερά σημαντικό. Εμείς, όπως ανέφερα πριν για τον τουρισμό και την ναυτιλία, απαιτούν τουλάχιστον πολύ καλή γεωγραφία και τα δύο αυτά πεδία. Αλλά πέραν τούτου, σε αυτό πιστεύω ότι και η κυρία Λιτρίβη έχει φύγει τώρα. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να κάνει μια προσπάθεια, γιατί σε αυτό πήγαμε πίσω. Στα χρόνια τα δικά μου, η γεωγραφία γινόταν πολύ έντονα και θυμάμαι ακόμα, για να, μια που είναι και τα μικρά παιδιά εδώ, ότι μαθαίραμε, ας πούμε, τις λίμνες της Ετωλοκαρνανίας, ο Ζερός Λυσιμαχία, Τριχονής, η Αμβρακία, σαν πείμα. Ξέραμε στην ουσία επαρχίες με πρωτεύουσες επαρχιών. Ξέραμε διεθνή γεωγραφία. Αυτά είναι αρτιότητα στις γνώσεις. Είναι μια δεξιότητα το παιδί που τις κατέχει και είναι μια εισαγωγική αναπηρία αν δεν τα ξέρει. Άρα πρέπει στην ουσία να δώσουμε αυτή την έμφαση άσχετο με την ερώτησή σου. Τώρα, επί της ερωτήσεως που είναι πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική, οι δεξιότητες χωρίζονται σε δύο πράγματα. Είναι τα ταλέντα του ανθρώπου, τα οποία προσπαθούμε να καλλιεργούμε σαν πανεπιστήμιο. Και οι δεξιότητες είναι και αυτά που απαιτεί ο κάθε τομέας, π.χ. η ναυτιλία, στις οποίες στην ουσία και αυτές προσπαθούμε να θεραπεύσουμε, αλλά βλέποντας το κάθε παιδί
και τον κάθε ένα από εσάς, σαν ολότητα, προσπαθούμε στην ουσία να δώσουμε τα εφόδια εφόλησης ύλης. Εφόδια εφόλησης ύλης σημαίνει στην ουσία ακόμα και να βελτιώσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη του καθενός. Ούτως ώστε να μπορεί στην ουσία να μην εξουθενώνεται και να αγαπά αυτά που κάνει. Το ίδιο των πετυχημένων ανθρώπων είναι αυτών που προσαρμόζονται και αγαπούν αυτό που κάνουν μέχρι σημείου, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, να το ερωτευτούν. Είναι σημαντικό. Οι πετυχημένοι άνθρωποι σήμερα είναι αυτοί. Παράλληλα, αυτό που θεωρώ σημαντικό να αναφέρω είναι ότι οι δεξιότητες μεταλλάσσονται. Την επόμενη πενταετία, το 35% των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες θα αλλάξουν. Άρα, ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια συνεχή βελτίωση και οι φοιτητές μας και τα παιδιά όλα, σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία, πρέπει στην ουσία να ακολουθούν αυτή τη μετάλλαξη για να μπορούν να είναι σύγχρονα πάνω στο αντικείμενο που τους ζητείτε τη συγκεκριμένη στιγμή. Και στη μετάλλαξη των δεξιοτήτων συμβάλλει στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει σε κάθε τμήμα μια συμβουλευτική ομάδα όπου συμμετέχουν άνθρωποι της αγοράς, σε κορυφαίες επιχειρήσεις. Και το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται με αυτές τις μεταλλάξεις. Άρα παίρνουμε υπόψη μας στην ουσία αυτές τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν διαχρονικά και προσαρμοζόμαστε. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος σαν μονάδα θα πρέπει να προσαρμόζεται και να προσπαθεί στην ουσία να μεταλλάσσεται. Αυτή είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσω από εκεί που τελειώσατε, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει συνέχεια να μεταλλάσσεται. Δεν πρέπει να επαναπαυθείτε μόνο σε αυτά που θα μάθετε από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, αυτά που ένας καλός καθηγητής θα σας μάθει, ένας κακός, όπως λέμε, καθηγητής, δεν θα σας μάθει. Είναι στο χέρι σας να προχωρήσετε. Είναι απαραίτητα τα αγγλικά, όπως είπε εδώ ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι το νούμερο ένα σε αυτό το χώρο. Έπειτα είναι skills computer. Μην φτάνετε, δηλαδή, πώς φτιάχνονται τα βίντεο, πώς φτιάχνονται οι platforms. Μην στέκεστε μόνο στο να τις χρησιμοποιείτε. Πρέπει να εμβαθύνετε λίγο. Πρέπει να είστε αυτοί που θα φέρετε στις ιδέες, γιατί σε 5 χρόνια αυτά που ξέρουμε τώρα δεν θα φτάνουν. Οπότε θα πρέπει να έχετε προχωρήσει παραπέρα. Μην σταματάτε να μαθαίνετε γεωγραφία, οτιδήποτε είναι αυτό. Και σαφώς να μάθετε να γράφετε και να μιλάτε. Είναι πολύ σημαντικό. Η ναυτιλία είναι όλο επαφές με ανθρώπους. Από κάθε επαφή κάτι θα σας βγει κάποια στιγμή. Οπότε να το καλλιεργήσετε αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πουρουλά Ελένη. Είμαι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Ντάρμπι της Αγγλίας. Και στο Yes Forum ανήκω από το Σεπτέμβριο του 2023 και ανήκω στην ομάδα των social media. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω την ερώτησή μου στον κύριο Ρόκο, στον κύριο Νομικό και στην κυρία Θεοδοσίου. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ναυτιλιακής βιομηχανίας? Πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην εξέλιξη του κλάδου? Και αν ναι, πώς? Ναι, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι όλη η έκθεση αποδεικνύει ότι η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην ναυτιλία και οι νέοι, οι οποίοι διαχειρίζονται κυρίως τις πλατφόρμες, όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένως, της ναυτιλίας, θα πρέπει να διαθέτουν 3 βασικά συστατικά. Πρώτον, να έχουν σοβαρότητα, γιατί η διαχείριση τις πλατφόρμες αυτές, των μηνυμάτων και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται στην ναυτιλία, θέλουν μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση. Το δεύτερο είναι η υπευθυνότητα. Ο μεγαλύτερος εχθρός της τεχνολογίας σήμερα είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. Αν δεν διαχειρίζεστε υπεύθυνα τα εργαλεία που σας δίνονται, υπάρχει περίπτωση η εταιρεία να περάσει πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και το τρίτο και το πιο βασικό είναι η αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνολογίας σας δίνονται για να φέρετε ένα αποτέλεσμα. Όπως γνωρίζετε, η τεχνική νοημοσύνη, μια που το φέρατε και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει σημαδέψει και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, έχω κάνει και εγώ για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βέβαια πάντα έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη νοημοσύνη, γίνεται πάντα αυτή η σύγκριση, έχει πάντα
ένα βασικό συστατικό, δηλαδή προσπαθεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή είναι η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ναυτιλία έχουν μπει πάρα πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σαν πρόσθετα additions σε εργαλεία που ήδη έχουμε, που χρησιμοποιούμε σήμερα. Νομίζω όμως ότι προοδευτικά αυτή η χρήση τεχνικής νοημοσύνης, αν δεν γίνει συνδυαστικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες ημών και ημών που τα χρησιμοποιούμε, νομίζω ότι τελικά δεν θα επιφέρει το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε. Και αυτό θα γίνει γιατί αν περάσουμε πολύ γρήγορα στην τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική να υποκαταστήσουμε ανθρώπους και προσωπικό, αυτό τελικά θα βλάψει την εταιρεία, γιατί δεν θα περάσει η εμπειρία των ανθρώπων που υπάρχουν σε εταιρείες στη δουλειά και θα συνεχίσει με τους νέους. Και το δεύτερο είναι ότι αν πάμε πολύ αργά, τότε θα μείνουμε πίσω στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών για τα οποία έχουν μπει αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα που υπάρχουν σήμερα και θα υστερήσουμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Δ. Ρόκο. Κατά τη γνώμη μου, ανέλησε αρκετά αποτελεσματικά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας και εγώ θα εστιάσω στην τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε, εγώ θα μιλήσω λίγο πιο γενικά. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης, full stop. Λοιπόν, είχαμε, όπως θα ξέρετε, την ανακάλυψη της φωτιάς, την ανακάλυψη του τροχού, την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Θεωρώ ότι η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά στην κοινωνία, θα έχει η ίδια σημασία όπως ήταν η έλευση, η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν οι κοινωνίες μας πριν από το ηλεκτρικό ρεύμα και πώς γίνανε σήμερα. Και έτσι να κάνετε λίγο και να σκεφτείτε πώς θα είναι μετά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Στην οποία βέβαια εφαρμογή είμαστε ακόμα στα πολύ πολύ πρώιμα στάδια. Στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι όλοι που θα είναι αύριο το πρωί ίσως ή σε λίγους μήνες. Είναι όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν, όπως είπε και ο Δ. Ρόκος, να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, να δίνουμε απαντήσεις πιο γρήγορα, να βρίσκουμε αμέσως αυτό που ψάχνουμε. Τα ξέρουμε όλοι. Στις μέσο πρόθεσμες, πολλά επαγγέλματα, όπως σε όλα τα τεχνολογικά άλματα, πολλά επαγγέλματα θα πάψουν να υπάρχουν, ίσως, ή θα αλλάξουν πολύ δραστικά, αλλά από την άλλη μεριά θα δημιουργηθούν πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που σήμερα ίσως καν δεν τα φανταζόμαστε. Έτσι γίνεται σε όλες τις τεχνολογικές μεταβάσεις. Και στις μακροπρόθεσμες έχω να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πρίτανης, το οποίο σε μια ημερίδα που πρόσφατα έγινε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, κάποιοι από τους founders των μεγάλων συστημάτων σήμερα έχουν ορίσει την τεχνητή νοημοσύνη που δεν υπάρχει ακόμα σήμερα, αλλά η οποία ενδεχόμενα θα έρθει σε λίγα χρόνια, όχι σε πολύ λίγα χρόνια, αλλά σε λίγα χρόνια, ως existential threat, υπαρξιακή απειλή για το ανθρώπινο είδος και μεγαλύτερη από τον πυρηνικό πόλεμο. Δεν θέλω να σας φοβήσω, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την πρόοδο και δεν θα τη σταματήσει, όσο και να φοβάται. Αυτά, η πρόοδος, η τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, θα έρθει. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα αυτά και τις πολιτικές από σήμερα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο μια φοβερά πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη, φοβερά πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, να υπερκεράσει τον άνθρωπο και να τον υποκαταστήσει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά να μην γίνει πραγματικότητα. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα από σήμερα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να σας πω ευχαριστώ που επιλέξατε τον τομέα αυτό. Είναι ένας τομέας που όλοι αγαπάμε και χρειαζόμαστε τα νέα παιδιά. Χρειαζόμαστε εσάς που είστε, να το πω στα αγγλικά, well-versed με την τεχνολογία, να έρχεται στον τομέα για να μας βοηθήσετε να την αναπτύξουμε. Όταν τα παιδάκια ήταν πάνω στη σκηνή πριν, ρώτησε το κορίτσι αν θα βρει χώρο στον τομέα επειδή θέλει να σπουδάσει οικονομικά. Εγώ είμαι στον τομέα του διαστήματος. Κι όμως μπορούμε να βοηθήσουμε την ναυτιλία και θεωρούμαστε ότι είμαστε εταιρεία που προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες. Έχετε σκεφτεί ποτέ
πώς ο τομέας του διαστήματος επηρεάζει τον τομέα της ναυτιλίας. Κι όμως είναι δύο τομείς που είναι αλληλένδετοι. Μόνο μέσω της ζωρεφορικής επικοινωνίας μπορούμε να έχουμε την τεχνολογία που έχουμε σήμερα στην ναυτιλία. Οι κύριοι πριν από μένα τα έχουν εξηγήσει πάρα πολύ καλά, είναι μέσα στον τομέα. Πράγματι βλέπουμε νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία, βλέπουμε το AI πλέον να συζητιέται παντού. Συμφωνώ, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ένας λόγος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το AI στην ναυτιλία είναι γιατί η ναυτιλία είναι ένας τομέας που έχει πάρα πολύ, σε σχέση με κανονισμούς, είναι πάρα πολύ αυστηροί κανονισμοί. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η τεχνολογία θα μας βοηθήσει έτσι ώστε η πορεία της ναυτιλίας να είναι πιο αποδοτική και επίσης να είναι και πιο περιβαλλοντικά αποδοτική. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας από εδώ και πέρα το θέμα του περιβάλλοντος. Και εκτός από αυτά, η τεχνολογία επίσης θα μας βοηθήσει έτσι ώστε η ναυτιλία να είναι πιο διαφανής. Είναι κάτι που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πλέον έχουμε τα εργαλεία για να το καταφέρουμε. Σας θέλουμε στην ναυτιλία, όπως έχω πει, εμείς ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας χρειαζόμαστε τα νέα παιδιά. Ελπίζουμε ότι και εσείς στην πορεία θα αγαπήσετε αυτόν τον τομέα όπως τον αγαπούμε και εμείς. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Σπαρτή Αναστασία και είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Γνώρισα το ΓΕΣ πριν από 2 χρόνια στα Ποσειδόνια και ευχαριστώ πολύ την κυρία Δανάη γι' αυτό. Από τότε είμαι θελόντρια και ανήκω στην ομάδα των ναυπηγών. Και η ερώτηση που έχω να κάνω απευθύνεται στον κύριο Φραγκούλη, στον κύριο Σιμαντώνη και στον κύριο Ξηραδάκη. Αφορά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στον τομέα της ναυπήγησης στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος για την Ελλάδα σε αυτόν τον κλάδο? Πόσο μακριά είμαστε από το να ανταγωνιζόμαστε δυναμικά χώρες που διαπρέπουν ήδη σε αυτόν τον κλάδο και αν όχι να κατασκευάζονται πλοία εδώ, να γίνονται δεξαμένοι ΣΜΗ και επισκευές? Και αν τελικά αυτό επιτευχθεί, πιστεύετε ότι υπάρχει το τεχνικό προσωπικό για να το καλύψει? Επίσης, πόσο σημαντικό, έως και απαραίτητο θα έλεγε κανείς, είναι για μια ναυτιλιακή εταιρεία να έχει εργαστεί ένας νέος ναυπηγός σε ναυπηγείο? Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Αναστασία, που δεν μου κάνεις την ερώτηση για τη τεχνολογία. Δεν ήξερα την απάντηση. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι η πρώτη μου δουλειά ως μαθητής γυμνασίου έτυχε να είναι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Και τότε μέσα στο ναυπηγείο κατασκευαζόντουσαν ένα μπαλκάριερ, ένα τάνκερ και ένα μεγάλο σούπερ γιότ. Λοιπόν, μιλάμε τότε αρχές δεκαετίας του 80, όταν τα ελληνικά μας ναυπηγεία ήταν από τα καλύτερα ναυπηγεία σε νέες κατασκευές παγκοσμίως. Δυστυχώς, περάσανε περίπου 3 δεκαετίες, 4, από τότε που, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, που ήταν τελείως σε μία νέκρωση ο κλάδος αυτός. Και ευτυχώς, είμαστε τώρα σε μία περίοδο που βλέπουμε ότι δημιουργείται μία μεγάλη αναβίωση στον κλάδο, τόσο σε επισκευές. Είδαμε αυτό που ξεκίνησε, είχαμε πάει μαζί και με το προπέλερ στη Σύρο πριν από 2 εβδομάδες επίσκεψη στο ναυπηγείο Τσόνεξ και είδες τι γίνεται εκεί πέρα στο κομμάτι το επισκευαστικό. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε να συμβαίνει στην Ελλάδα, να έρθουν πάλι οι ναυπηγήσεις. Ρώτησες άμα είναι κάτι εφικτό και αν είναι εύκολο, όχι, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε πια χώρες οι οποίες είναι πολύ μπροστά στους τομείς αυτούς. Όμως, επειδή στην Ελλάδα υπάρχει και μεγάλη τεχνογνωσία και από τις ναυτιλιακές εταιρείες και γενικότερα στο Maritime Cluster, στην όλη την ναυτιλιακή βιομηχανία, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο με την υποστήριξη η οποία υπάρχει, είναι δεδομένη από τον ελληνικό εφοπλισμό, είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Θα είμαστε βέβαια σε
πιο specialized, πιο specialized τύπους πλοίων και σε mega yachts, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπω ότι έρχεται, θα γίνει και πρέπει, γιατί πρέπει, ας πούμε, η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο να μπορεί να υποστηρίξει και το κομμάτι των νέων κατασκευών. Οπότε όλα δείχνουν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή και οι επόμενες δεκαετίες, σε επόμενες δεκαετίες θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο αυτό και σίγουρα θα ξαναγίνουμε στο κομμάτι των επισκευών πολύ ανταγωνιστικοί και θεωρώ ότι σε 10-15 χρόνια από σήμερα θα ξαναρχίσουμε να βλέπουμε τα ελληνικά μας ναυπηγεία να έχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες και στο κομμάτι των επισκευών. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτά που είπε ο κ. Φραγκούλης, δεν θέλω να τα παραλάβω κι εγώ. Απλώς θέλω να πω ότι όντως είχαμε από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Το βασικό αποτέλεσμα που έχουμε και που πιστεύω ότι θα το έχουμε και πάλι δεν είναι τόσο το κοστολογικό, διότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ούτε την Κίνα, ούτε καν την Τουρκία και τον Black Sea που είναι δίπλα μας. Μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε στην τεχνογνωσία. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και η Τουρκία δίπλα μας, αλλά ακόμα και η Κίνα, την τεχνογνωσία στην ναυπηγική βιομηχανία την έδωσαν οι Έλληνες. Όλα τα γραφεία που ανοίχτηκαν στην Κίνα αρχικά, στην Τουρκία κτλ., την δώσαμε εμείς. Και μάλιστα αυτό θεωρώ τελικά και μας το έδειξε η μετακόβητη περιοχή, εποχή, συγγνώμη, ότι δυστυχώς δεν κλείσε μόνο τα ναυπηγεία στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή έχουν κλείσει. Δώσαμε και την τεχνολογία. Δηλαδή, του μεταφέραμε την τεχνολογία. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή έχουμε φτιάξει καταπληκτικά βαποριά, θυμίζω ότι ακόμη και το Πέραμα έχει φτιάξει σειρά φεριμπότ βετρών οχηματογών, ο Σκαραμαγκάς και η Ελευσίνα, όπως είπε ο κ. Σοκλής, καταπληκτικά βαποριά. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Ήδη υπάρχει ένα σχέδιο για κατασκευή ρημουλκών, παραδείγματος χάρη, από ό,τι άκουσα πρόσφατα από την ONEX στην Ελευσίνα. Άρα επανέρχεται το κομμάτι αυτό. Αυτό που σίγουρα θα πετύχουμε και πιστεύω πολύ γρήγορα είναι να κάνουμε τις μετασκευές και τις επισκευές, ειδικά τις μετασκευές, και μια χρυσή ευκαιρία για τον κλάδο που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση του σόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ότι πρέπει να έχεις ανθρώπους στο γραφείο σου. Όταν κάνεις αυτές τις κατασκευές και τις επισκευές με τη βοήθεια των νεογνωμόνων, γιατί έχουμε μια σειρά ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, που να έχεις την τεχνογνωσία και σαν εταιρεία, είναι γεγονός και δεδομένο ότι πρέπει να το έχεις. Όπως λέμε και εμείς, κάθε φορά που πηγαίνουμε σε ένα space survey, ένα βαπόρι, βγάζουμε το βαπόρι από την επισκευή και βγάζουμε και έναν επιθεωρητή μαζί με την επισκευή. Πάντα βγάζουμε και υποκρίνουμε και έναν τεχνικό. Είμαι πολύ αισιόδοξο, όπως ο κ. Φραγκούλης, τα επόμενα χρόνια ότι θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να ξαναγίνει πάλι η Ελλάδα αυτό που ήταν όσον αφορά το βασικό τη τεχνογνωσία που έχει σαν προτέρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπαρτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και θα σας απαντήσω εύκολα. This is Sparta. Λοιπόν, κυρία Σπαρτή, να ξέρετε ότι η κατάσταση είναι τραγική στην Ελλάδα όσον αφορά την ναυπηγική βιομηχανία, γιατί υπήρξε ένα κενό τεράστιο κάποιων δεκαετιών. Έχω την τύχη ως χρηματοδότης της ναυτιλίας και ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ την ελληνική ναυτιλία και την εσωτερική ναυτιλία όσον αφορά την ακτοπλοεία αλλά και το short sea που μίλησε πριν από λίγο ο πρόεδρος, να ήμουν ο τελευταίος ρομαντικός χρηματοδότης που καταφέραμε να χτίσουμε τα δύο τελευταία μεγάλα πλοία στην Ελλάδα, τον Ίσος Χίος και τον Ίσος Μύκονος. Έκτοτε δεν έχει μπει στο νερό κανένα πλοίο μεγάλο με ελληνικά χέρια. Έχουν μπει όμως πάρα πολλά πλοία, και αυτό που πρέπει να το ξέρουμε, τα οποία είναι και μάλιστα μια φοβερή πατέντα ελληνική. Είμαστε πρωτοπόροι στα πλοία που έχουν πλώρα πρίμα της Μπουκαπόρτης για να μπορεί να ξεφορτώνουν όπως είναι αυτά στη Σαλαμίνα. Έχουμε άλλα πλοιάρια καταπληκτικά τα οποία εξάγουμε κυρίως στις βόρειες χώρες, όπου εκεί συμπληρώνουν για να έρθουν εδώ πέρα με την τοτοθέο επαφή με το διάστημα, γιατί εδώ είμαστε όλου του συστήματος, εδώ, σε όλο το σύμπαν εκπέμπουμε σαν ελληνική ναυτιλία. Έχουμε πατέντες, έχουμε γενική έννοια της λέξης πατέντας, όπως λέει ο κύριος Κόντιος, ο οποίος είναι πιο αγγλομαθής, είναι τα conversions, έτσι, πολύ ωραία το είπες, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν όλα, αλλά από την άλλη είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω.
Θα σας πω το εξής, ότι είναι μια τραγωδία και μια τεράστια έλλειψη και γι' αυτό είναι μεγάλο, ωραίο το μέλλον, για να φτάσω στο τέλος μετά, όπου αν πάτε σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας, δυστυχώς, αναπτυξιακή, δεν μιλάμε για συμβατική τράπεζα εμπορική, δυστυχώς δεν υποστηρίζουν καθόλου την αυπηγική ή την αυπήγηση πλοίων. Γιατί έχουν αφήσει τον κλάδο στο έλεος του Θεού τα τελευταία 30 χρόνια, χωρίς να τον προστατέψουν για να του δείξουν τον τρόπο που θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια. Εάν δεν μπορούσαμε να αντλήσουμε κεφάλαια, να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα μπορώκεται να γίνει. Τώρα να πάμε στα καλά της ημέρας. Επειδή με αυτή τα τελευταία 6-7 χρόνια μπορέσαμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον των Αμερικανών στην ενίσχυση των ναυπηγικών μονάδων στην Ελλάδα, είτε στη Σύρο, είτε στην Αθήνα και στην Ελευσίνα και στον Πειραιά. Μπορέσαμε να φέρουμε το ενδιαφέρον αυτό κομμάτι της χώρας μας στο να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες μέσω μεγάλων συνεργασιών όπως είναι η Χελέξπο που μπορούμε και εξάγουμε, όπως είναι η WIMA, όπως είναι τέτοιοι οργανισμοί, πάντα με τη βοήθεια και τις ευλογίες του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου και το γενικότερο του κλάστερ της Ένωσης Ελληνίων Εφοπλιστών, ούτως ώστε να δείξουμε κι εμείς ότι παράγουμε. Αρχίζουμε και δημιουργούμε λοιπόν πυρήνες, με τελευταίον την ίδρυση της Ένωσης Ναυπηγείων και πάλι στην χώρα μας, που μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επιθυμητό στοιχείο για να μπορούν να βρεθούν πόσα χιλιάδες επαγγέλματα που να μπορέσουν να εργαστούν στα ναυπηγεία. Με αυτό το σκοπό, η παρότρινση που δίνουμε εμείς σαν άνθρωποι που είμαστε, αν θέλει, στο κλάστερ αυτή τη στιγμή, είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη ροή χρήματος προς την ναυπηγική βιομηχανία, να πείσουμε τους πολιτικούς ότι όταν χρηματοδοτείτε την κατασκευή ενός ρημουλκού, όπως είπε ο κ. Φραγκούλης, ή ενός πλοίου μικρών αποστάσεων ή ενός επιβατηγού πλοίου, ουσιαστικά χρηματοδοτούμε την ελληνική οικονομία και όχι τον εφοπλιστή. Και αυτό πρέπει να το μπει στο μυαλό και των πολιτικών και των παραγόντων. Και από την άλλη, να ξέρετε ότι θα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ, και το έχουμε αυτό μπροστά μας, να μπορέσουμε να πάρουμε τα δικά σας τα μυαλά, γιατί τα δικά σας μυαλά έχουμε ανάγκη, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα μεγάλα R&D departments που χρειάζονται. Θα σας πω μόνο ένα στατιστικό, ότι μόνο ένα ναυπηγείο στην Κίνα, το SWS, έχει 256 επιστήμονες στο R&D department. Και τη μεγαλύτερη εταιρεία R&D στην Κίνα έχει 3.500. Εμείς όλοι μαζί στην Ελλάδα δεν φτάνουμε πάνω από τους 500 R&D experts στο θέμα της ναυπηγικής, ακόμα και σε όλη την ναυτιλία. Λοιπόν, νομίζω ότι το μέλλον είναι για όλους μπροστά. Συγχαρητήρια που είσαι τελειώσει ναυπηγική. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Και να ξέρετε ότι όταν μπαίνει ένα βαπόρι από την Κλίνη μέσα στο νερό, είναι μία γένα, αλλά αυτή η γένα είναι η γένα του ελληνισμού. Γιατί έτσι γίναμε μεγάλοι, μεγαλώσαμε από τη θάλασσα, ζούμε από τη θάλασσα και ουσιαστικά επενδύουμε στη θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Σανιδά, είμαι ασκούμενη δικηγόρος με μια ιδιαίτερη αγάπη για το ναυτικό δίκαιο. Γι' αυτό και συμμετέχω σε εθελόντρια στο Yes Forum, στην ομάδα των Communication Supporters. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπεζαντάκου για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γιώργο Τυριακίδη από τη DNV Ελλάς. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων τόσο μεταξύ της ομάδας μιας εταιρείας όσο και των διοικητικών στελεχών αυτής είναι εξίσου σημαντικές. Τι πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για να διατηρούνται οι ισορροπίες και τι θα έπρεπε να αποφεύγετε? Σας ευχαριστώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ερώτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Τα πράγματα μπορώ να πω ότι είναι απλά, αλλά επειδή είναι απλά, τα ξεχνάει πάρα πολλούς κόσμος. Η κάθε εταιρεία, είτε είναι ενιογνώμονας, ναυτιλιακή ή οτιδήποτε άλλο που είναι στο κλάστερ, είναι σαν ένας μηχανισμός από πολλά γρανάζια. Είτε μεγάλα γρανάζια, είτε μικρά,
Είναι γρανάζια που όλα ενώνονται μαζί του, το ένα μαζί με το άλλο. Και όλα λειτουργούν εφόσον όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, αν ένα γρανάζι σταματήσει, σε ένα μηχανισμό ρολογιού, σταματάει όλο το ρολόι. Αυτό το λέω διότι όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουν αυτό που πρέπει, να είναι ευγενικοί, να έχουν τρόπους. Κάποιος πριν ανέφερε συμπεριφορά. Να θυμάστε να είστε όλοι και όλες τυπικοί. Άμα ζητείτε να είστε σε μια συγκεκριμένη ώρα, να παραδώσετε κάτι συγκεκριμένο, αυτό να γίνεται τη συγκεκριμένη ώρα, και αν, γιατί όχι και ένα λεπτό νωρίτερα, με συγκεκριμένα παραδοτέα. Και λέω ότι αυτά τα πράγματα είναι απλά, διότι αυτά ξεχνιούνται και δυστυχώς είναι πολλές φορές που κάποιοι λένε δεν πειράζει, άργησα τόσο ή θα το δώσω αύριο. Όχι. Ο σκοπός είναι εσείς, όλοι εσείς, να δίνετε μια σωστή εντύπωση στον εργοδότη και σωστή εντύπωση και στην ομάδα σας. Και για να, επειδή οι ομάδες λειτουργούν με την καλή επικοινωνία, πρέπει να θυμάστε ότι μπορεί να μην συμπαθείτε κάποιους, αλλά δεν είστε εκεί για να κάνετε αναγκαστικά φίλους, είστε εκεί να κάνετε μια συγκεκριμένη δουλειά. Να κάνετε αυτό το μηχανισμό που είναι σαν ρολόι, να δουλεύει. Οπότε πρέπει να είστε τυπικοί, να μπορείτε να επικοινωνείτε, να συνεργάζεστε, να παραδίδετε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε η εταιρεία και η ομάδα να προχωρήσει μπροστά. Και όσον αφορά με τη διοίκηση, πάνω κάτω είναι τα ίδια πράγματα. Οι μεγάλες εταιρείες δεν είναι κάποιος ο οποίος στη διοίκηση ο μπαμπούλας. Θέλει να δει να έχετε καλή, να είστε ευδιάθετοι και να έχετε όρεξη για δουλειά. Νομίζω το είπε ο κύριος Γιουρούκος πριν. Να υπάρχει όρεξη, να είστε ερωτευμένοι με τη δουλειά, να θέλετε να το κάνετε. Κανένας δεν θέλει, ούτε εσείς με τους φίλους σας, πόσο μάλλον στη δουλειά, να είναι κάποιος ο οποίος, αν του λες σε παρακαλώ, κάνει αυτό, να έρχεται τα μούτρα και να λέει πάλι. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να βοήθησα. Καλή σας συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ξυλόγωτος Αντώνης, τριτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος στις ομάδες HR και ναυπηγών στην ομάδα του ΓΕΣ. Απευθύνομαι λοιπόν στον κύριο Φώτη Δανμυρά και στην κυρία Χριστίνα Μαργέλου μέσω τους πολιτούς εμπειρίας τους στον χώρο της ναυτιλίας, της διοίκησης και της διαχείρισης ρίσκου. Έχω να απευθύνω την εξής ερώτηση που με προβληματίζει. Σε ένα δύσκολο, συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο όπως η ναυτιλία, πόσο εφικτή είναι η λύση προσεγμένων, μελετημένων και ταυτοχρόνων γρήγορων αποφάσεων? Πώς περιορίζεται το ρίσκο και πώς καταλήγουμε σε μια ορθή απόφαση? Στην πολιτή εμπειρία σας, μπορείτε να ανακαλέσετε μια στιγμή ρίσκου και τι τελικά αποτέλεσμα είχε αυτή? Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι ένα καταπληκτικό φόρουμ. Μπράβο, Δανάη. Καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες περιέχουν κίνδυνο, περιέχουν κόστος και πρωτίστως περιέχουν ρίσκο όσο αφορά το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και το πλοίο αυτό καθεαυτό. Ναι, πρέπει να λειτουργούμε γρήγορα. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν κανονισμοί. Οι κανονισμοί που υπάρχουν είναι πάρα πολλοί και καλύπτουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να λειτουργούμε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, γιατί πολλές φορές οι αποφάσεις χρειάζονται να είναι γρήγορες. Και φυσικά, με εμπειρία και με εξπερτίζω καθένα στο τομέα του, είτε αυτό είναι τεχνικό, είτε είναι operations, είτε είναι quality health, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε την πληροφορία, να μοιραζόμαστε τους κινδύνους, τους ενδεχόμενους κινδύνους και να παίρνουμε αποφάσεις έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο γίνεται πιο ακίνδυνο και πιο cost effective. Γιατί μπορεί να έχεις μία λύση η οποία να μην περιέχει πολλούς κινδύνους, αλλά απ' την άλλη να είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε πάντα πρέπει να γίνεται ένας υπολογισμός του κινδύνου και του κόστους που εμπεριέχεται. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν όλοι οι ειδικοί που πρέπει να συνεργαστούν και να μπορέσουν να φέρουν ένα σωστό και γρήγορο αποτέλεσμα, πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και το asset. Τώρα, στην ερώτηση αν είχαμε να πάρουμε μία απόφαση και να υπολογίσουμε το ρίσκο, θα πω κάτι
Θα πω κάτι απλό. Είχαμε πρόσφατα αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων πληρώματος, οι οποίοι είχαν καρδιακά προβλήματα, τα οποία διαγνώστηκαν πάνω στο βαπόρι, με χρήση τηλεματικής, και εδώ πέρα η τεχνολογία είναι που μας βοηθάει και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσουμε πολύ γρήγορα αν θα κάνουμε deviate τα πλοία. Κάναμε όλες οι αποφάσεις που πήραμε ήταν να γίνει άμεσο deviation, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε με ασφάλεια τον κόσμο. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Η διάγνωση μετά ήταν ότι αν καθυστερούσαμε λίγο θα είχαμε fatal incidents πάνω στο πλοίο. Οπότε γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Και αποδεικνύεται ότι καλή συνεργασία, γρήγορος συντονισμός και καλή συνεργασία και με τα Port Authorities φέρνουν άμεσα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Μπράβο, Δανάη, μπράβο στην ομάδα. Λοιπόν, εμείς από τις τράπεζες έχουμε μεγαλύτερη πολυτέλεια από τους άλλους οι οποίοι λειτουργούν στον χώρο της ναυτιλίας. Οι μεγάλες, οι αποφάσεις, οι κρίσιμες, λαμβάνονται από τους εφοπλιστές. Εμείς είμαστε οι σιωπηλοί συνέτεροί τους. Άρα, ξεκινάμε με τον εφοπλιστή, εκείνος κάνει τη δουλειά, εμείς ακολουθούμε και παρακολουθούμε. Αν με ρωτήσετε τι είναι το πιο κρίσιμο για μένα, θα έλεγα νούμερο ένα γνώση. Γνώση και ενημέρωση. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω, πριν 34 χρόνια, όταν θέλαμε να μάθουμε κάτι ναυτιλιακό, περιμέναμε τη Lodge List, την εφημερίδα. Συνδρομητική, ερχόταν ένα φίλο στο γραφείο, ήμασταν σε μία τράπεζα και έπρεπε να το μοιραστούμε όλοι, γιατί και πανάκριβοι. Άρα σε μένα, σαν τρεϊνή, έφτανε 2 η ώρα το μεσημέρι. Και λιωμένη κιόλας από το πολύ χρήση. Αυτή τη στιγμή έχετε στα χέρια σας όση γνώση θέλετε, δεξαμενές, depósito από γνώση και ενημέρωση, που πρέπει να εκμεταλλεύεστε. Νούμερο ένα γνώση. Πάτε σε ένα interview. Ανοίξτε, ψάξτε. Έρχεσαι στην τράπεζα, στη Eurobank. Πάω να δω ένα παιδί. Ρωτάω, ξέρεις σε ποιον ανήκει η τράπεζα? Είμαστε κερδοφόροι. Τι κάνουμε στην ναυτιλία, έχεις δει? Αυτό είναι που θα με βοηθήσει να πάρω εγώ γρήγορα την απόφασή μου. Και βλέπω την προετοιμασία σας. Άρα, ένα γνώση ενημέρωση. Δύο, συνέπεια. Η συνέπεια across the board. Δηλαδή, στην εμφάνισή σας, στη συμπεριφορά σας. Να σας συγχαρώ κιόλας, γιατί έχετε μια εξαιρετική εμφάνιση. Πολύ επαγγελματική και πολύ κομψή. Κυρίως οι κυρίες εδώ πέρα, οι Θεσποινίδες. Μπράβο σας. Και το τρία είναι η εμπειρία. Όχι η εμπειρία στο αντικείμενο, η εμπειρία στο να λαμβάνεις τις αποφάσεις. Διότι άμα μάθεις να λαμβάνεις αποφάσεις, μετά σου βγαίνει ενστικτοδός. Προχωράς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Δεν υπάρχει απλή τύχη. Ένα ρητό λέει ότι luck is when opportunity meets preparation. Δηλαδή, η προετοιμασία είναι που σε κάνει να λάβεις τη σωστή απόφαση που θα σε κάνει τυχερό. Έτσι, θα σου δοθεί η ευκαιρία και θα γίνεις τυχερός. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Λάθη κάνουμε όλοι, έτσι, για να μπω και στο δεύτερο σκέλος. Λάθη κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι εσύ εκεί να τα διορθώσεις. Μπράβο. Θα έχουμε μία μικρή διακοπή. Εγώ εδώ μιλάω, εδώ είπα σε διανοϊκή φωνή. Θα έχουμε μία μικρή διακοπή, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και αυτή τη φορά την πρόεδρό μας, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία όλη την εβδομάδα, εγώ θα πω ότι η κόρη μου είχε πει ότι θέλει να συμμετέχει στο Yes Forum, βέβαια, στη μαμά, αλλά όταν έμαθε από τη Χελμέπα ότι θα μπορέσει να σας απευθύνει μια ερώτηση, μου λέει, μαμά, αυτό δεν μπορώ να το χάσω, γιατί θα είναι πιο καλό από το δικό σου. Και προχθές πραγματικά είχε μια εμπειρία που μετά, όταν της έστενα όλα αυτά που γίνανε, δεν μπορούσα να περιμένω πόσο χαρά είχε από όλο αυτό. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, έχετε μιλήσει και δίπλα σε πάρα πολλά παιδιά, θα μας πείτε. Και τώρα εδώ θέλαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε και από εμάς, γιατί είναι πολύ μεγάλη δύναμη η πρόεδρος να έρχεται έτσι και να μας λέει δύο λόγια και να μας δίνει δύναμη, γιατί ξέρουμε πόσο αγαπάτε τα παιδιά και πώς θα θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς στη δημιουργία της επόμενης γενιάς. Αγαπημένη μας Πρόεδρο, καλώς μας ήρθατε και φέτος. Καλησπέρα σας. Σε όλους, Δανάη μου, συγχαρητήρια. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα νέα παιδιά είναι απολύτως απαραίτητες, γιατί είσαστε το μέλλον μας. Έρχομαι από τη διπλανή αίθουσα, που ήταν
300 ή 400, δεν μπόρεσα να μετρήσω, φοιτήτριες και φοιτητές στις ναυτικές ακαδημίες αλλά και στα πανεπιστήμια μας. Και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο διάλογο. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι τι πήραν τα παιδιά από αυτό το διάλογο, είναι τι πήραμε εμείς. Διότι και εμείς μαθαίνουμε. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με έναν τρόπο. Το θέμα είναι ότι εσείς η νέα γενιά, ναι, να μάθετε από την εμπειρία μας, αλλά μπορεί να έχετε έναν άλλο δικό σας τρόπο καλύτερο. Και είναι πάρα πολύ ωραία να μοιράζεστε μαζί μας τις ιδέες σας. Αυτά είχα να πω. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια εβδομάδα εξαντλητική. Έκανα πολλά, αλλά πραγματικά ξεχωρίζω και κρατάω όλη μου την επαφή με τη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς λοιπόν φέτος, επειδή δεν ήσασταν πριν γιατί κάνατε τη συνάντηση, ξέρουμε ότι παίζει λίγο. Όπως είπε και ο υπουργός, και το πλοίο παίζει, αλλά είναι πάντα στην επιφάνεια. Είπαμε ότι με βοήθεια και με καλή πίστη όλοι ισορροπούμε και στο τέλος φτάνουμε σε αυτό που πρέπει, επειδή η ένωσή μας είναι η μεγαλύτερη ένωση στον κόσμο και ό,τι πιο σημαντικό για μας, θα θέλαμε να έχετε κι εσείς έτσι αυτό για τα 10 χρόνια του Yes Forum και να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας έστω και για λίγα λεπτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Να κάνω μια σφίνα, εγώ τώρα εδώ ευκαιρία βρήκα. Εάν τι, έτσι θα την κλειδώσει. Λοιπόν, η κυρία εδώ με το άσπρο είναι ναυπηγός. Δεν έκανε πριν την ερώτησή της. Δεν πρόλαβε, δεν ήταν μάλλον ο κατάλληλος να την κάνετε όμως την ερώτηση. Και είδα και άλλη μια ναυπηγό, η άλλη κυρία με το άσπρο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι νομίζει πολλοίς κόσμος, και επί τη ευκαιρία εδώ με την πρόεδρο που είναι, όπως βλέπετε, μια πανέμορφη κυρία, νομίζει πολλοίς κόσμος ότι η ναυτιλία είναι ανδοκρατούμενο επάγγελμα και είναι λάθος να το νομίζετε αυτό. Είναι δυστυχώς αυτή η αίσθηση, επειδή πάρα πολλοί ναυτικοί είναι άντρες, εντάξει, okay, και προφανώς τα γραφεία είναι οι πιο πολλοί, γιατί από τα βαπόρια έρχονται, αλλά έχουν αρχίσει πολλές γυναίκες και μπαίνουν στην ναυτιλία, στα βαπόρια, σαν ναυτικοί και μετά στα γραφεία. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι γυναίκες για την ναυτιλία είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες με τους άντρες. Στη δικιά μου εταιρεία Φερρυππίν, όπου μπορώ να βάλω γυναίκα διευθύντρια, βάζω. Και έχω πάρα πολλές, ίσως και περισσότερες από άντρες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, κορίτσια εδώ και κυρίες, να ξέρετε ότι αυτή η δουλειά δεν είναι ανδοκρατούμενη. Είναι μια δουλειά που απλώς οι πολύ σημαντικοί ναυτικοί που είναι στα βαπόρια και μετά βγαίνουν στα γραφεία, μέχρι σήμερα είναι κατά πλειοψηφία άντρες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι οι μόνες δουλειές αυτές που κάνουν, ας πούμε, ένας operation manager ή ένας τεχνικός superintendent. Μπορεί όμως μια τεχνική διευθύντρια να είναι γυναίκα. Δεν είναι υποχρεωτικό ο τεχνικός διευθυντής να είναι πρώην ναυτικός. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες ευκαιρίες. Εγώ, βάλιστα, είναι εδώ ο HR και τις δύο κυρίες. Θα ήθελα πολύ μετά, αν δεν έχετε ήδη κανονίσει πού να πάτε, να σας προσλάβουμε. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να βρούμε γυναίκες μηχανικούς. Λοιπόν, αυτό δεν το θίξαμε στο φόρουμ και είναι πολύ σημαντικό να το θίξουμε. Γι' αυτό έκανα τη σφίνα εγώ, έτσι όπως πάντα σφίνα. Συγγνώμη, επειδή κάνατε τη σφίνα. Κυρίες, η ναυτιλία είναι γένος θηλυκού. Λοιπόν, και εγώ σας θέλω. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, είναι φανταστική. Και πριν από μένα μίλησε και η κυρία Μαριέλου, που τι καριέρα έχει κάνει στις τράπεζες. Μαγική. Ευχαριστούμε. Γεια σας τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μπελούσης, είμαι μαθητής πρώτης λυκείου και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Κωστή Αχλαδίτη. Ποιος τομέας της ναυτιλίας έχει αναπτυχθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια και ποιος πιστεύετε θα αναπτυχθεί στο μέλλον?
Ακούγεται. Καλησπέρα. Πώς είπες το όνομά σου? Αλέξανδρος Μπελούσης. Μερούσης. Δεν είσαι Χιώτης? Χιώτης, είσαι Χιώτης? Όχι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, στον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, ότι στην ναυτιλία, εκτός από τα αγγλικά, πρέπει να μάθετε γεωγραφία. Καλή γεωγραφία. Να ξέρετε πού είναι ο Βροντάτος και πού είναι η Γνούσα. Λοιπόν, ναι, και τα καρδάμιλα. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την ερώτηση και να αναφερθώ, όπως θα συνεχίσω, σε αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Ανέφερε ότι το κλάστερ έχει 110 ειδικότητες. Μία από αυτές είναι τα logistics. Τα logistics σαν έννοια, είμαι σίγουρος ότι παγκοσμίως και όλοι από εσάς γνωρίζετε μετά την πανδημία ότι ένας παράγων μετά την ναυτιλία που συνεισέφερε στην καθημερινότητα μας ήταν τα logistics. Εγώ θα σας πω για τα maritime logistics, logistics τα οποία απευθύνονται στο πλοίο. Το πλοίο λοιπόν είναι ένα κινητό εργοστάσιο, το οποίο κινείται από τη μία πλευρά της γης μέχρι την άλλη και έχει τις ανάγκες του, οι οποίες ανάγκες κάποιος πρέπει να τις καλύψει, κάποιος πρέπει να τις να προωθήσει στο πλοίο. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι, η ιδιότητα και η ειδικότητα ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα logistics είναι μια διαχείριση κρίσης. Διαχειρίζεται την μεταφορά πραγμάτων από τη στεριά στη θάλασσα. Θα σας πω έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα κομμάτι ανταλλακτικού το οποίο θα αγοραστεί από μια ναυτιλιακή εταιρεία για να πάει στο πλοίο από τη μια πλευρά της γης στην άλλη, από την Ιαπωνία στην Βραζιλία, παραδείγματος χάρη, θα μεσολαβήσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα φτιάξει τα χαρτιά, ένας δεύτερος που θα μεταφέρει το εμπόρευμα σε μια αποθήκη, κάποιος άλλος ο οποίος θα διαχειριστεί το εμπόρευμα στην αποθήκη, ένας άλλος που θα το μεταφέρει στο αεροδρόμιο, μια διαχείριση στο αεροδρόμιο, μια μεταφορά και μια αντίστοιχη διαχείριση από το αεροδρόμιο προορισμού στο πλοίο απάνω. Φανταστείτε λοιπόν όλη αυτή την αλυσίδα σαν μια θέση εργασίας ή σαν θέση εργασίας στις ναυτιλιακές ή στις παραναυτιλιακές εταιρείες ή στις εταιρείες logistics. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι σας δίνεται ευκαιρία, αποκτώντας τις ανάλογες γνώσεις από τα πανεπιστήμια, τα οποία ευτυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν και καλά και πολλά, παίρνετε τις γνώσεις τις οποίες απαιτείτε για να διεκδικήσετε μια θέση, εξειδικευμένη θέση ενός υπαλλήλου σε μια εταιρεία, στο purchasing, στο forwarding, στο logistics ή σε logistics provider εταιρείες, για να πετύχετε και να κάνετε καριέρα. Μια θέση εργασίας η οποία έχει ανάπτυξη όσο αναπτύσσεται η ναυτιλία και όχι μόνο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι για να πετύχετε την καριέρα σας στην ναυτιλία πρέπει να γίνετε μέρος του προβλήματος. Πρέπει κάποιος ανώτερος να σας εμπιστευτεί, να διαχειριστείτε ένα πρόβλημα μαζί του μέχρι να σας εμπιστευτεί να το διαχειριστείτε μόνοι σας. Αν αυτό το καταφέρετε, θα γίνετε ικανά στενέχεια στην ναυτιλία. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαριάνθη Δελγιάννη και είμαι τετραρτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είμαι στην ομάδα του HR στο ΓΕΣ. Θέλω να απευθύνω την ερώτησή μου στην κυρία Κωστοπούλου και στον κύριο Σακέλη. Είναι συχνό φαινόμενο οι νέοι να αλλάζουν κάθε 3 με 4 χρόνια εργασία. Πώς θεωρείτε ότι επηρεάζει αυτό την καριέρα τους, πώς επηρεάζεται η ίδια η εταιρεία και ποιος είναι ο λόγος αυτής της αλλαγής? Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ωραία να βρίσκομαι μπροστά στην νεολαία και σας λυπάμαι που είσαστε τόση ώρα ορθή. Σημαίνει ότι έχει τρελή υπομονή, άρα είναι ένα καλό χάρισμα αυτό για αρχή.
Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το διακρίνουμε τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Οι νέοι να αλλάζουν δουλειές και είναι πολύ λογικό. Άμα ήμουν στην δική σας ηλικία, θα θεωρούσα από τη στιγμή που υπάρχουν οι μισθολογικές απολαβές, γιατί ένας από τους λόγους που αλλάζουμε εταιρεία είναι και η μισθολογική απολαβή, η οποία είναι, μπορεί να είναι 200, 300 και πολλές φορές και περισσότερο. Αλλά αυτό στο μέλλον δεν θα μπορέσετε εύκολα να φτάσετε σε μια θέση ισχύως. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει για ένα χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα σας αναπτύξει. Όπως και στις προσωπικές σχέσεις, έτσι είναι και οι επαγγελματικές σχέσεις. Για να μπορέσεις να αναπτυχθείς, χρειάζεται να βρεθείς για πάρα πολλά χρόνια σε μια σχέση. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σου αναπτύσσει δεξιότητες, όπως η υπομονή, που είναι βασικό χάρισμα. Σου αναπτύσσει επίσης βαθιά γνώση της δουλειάς. Αλλάζοντας δουλειές, αυτό δεν θα σας βοηθήσει στο μέλλον. Και επίσης, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, ένας εργοδότης για να μπορέσει να σε αναπτύξει και να μπορέσει να σε βάλει αύριο μεθαύριο σε μια αρκετά υψηλή θέση, χρειάζεται να σας έχει εμπιστοσύνη. Αλλάζοντας εταιρείες, αυτό δεν θα το αποκτήσετε. Το ξέρω ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η γενιά αυτή λειτουργεί έτσι, γιατί πολλές φορές βαριόσαστε, θεωρείτε ότι τα έχετε μάθει και είναι λογικό να θέλετε να αλλάξετε. Αλλά αν θέλετε να σκεφτείτε επαγγελματικά σοβαρά τη δουλειά σας, χρειάζεται να μένετε σταθεροί και πιστοί για να σας έχουν εμπιστοσύνη και οι εργοδότες και αύριο μεθαύριο να έχετε μια πολύ καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στη Δανάη, συγχαρητήρια στην ομάδα της, συγχαρητήρια στους νέους κυρίως που είναι εδώ και ακούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Κάτι παρόμοιο θα πω και εγώ, απλά θα το εκφράσω λίγο διαφορετικά. Έχουμε μιλήσει για τις δεξιότητες, τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Έχουμε μιλήσει για τις γλώσσες, για τη γεωγραφία, για τις γενικές γνώσεις, για τις ειδικές γνώσεις, για τα πάντα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ένας πολύπλοκος κλάδος αυτός στον οποίο δουλεύουμε και θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Επίσης, έχουμε μιλήσει και για τα soft skills, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η καλή συνεργασία, η θετικότητα, όλα αυτά είναι ίσως σημαντικότερα και εγώ πραγματικά το πιστεύω. Εγώ θα προσπαθήσω να προσθέσω στο θέμα των soft skills μια διαφορετική, μια επιπλέον έννοια. Την έννοια της δέσμευσης, του commitment. Το commitment μπορεί να ακούγεται δύσκολο από την άποψη ότι μπορεί να μας περιορίζει. Κομιτάρομαι σε μία εταιρεία και άρα δεν έχω τα αυτιά μου και τα μάτια μου ανοιχτά σε άλλες πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν μπροστά μου. Για μένα ακριβώς το αντίθετο σημαίνει και ακριβώς το αντίθετο συνέβη και στη δική μου καριέρα. Τη στιγμή που δεσμεύεσαι σε μία εταιρεία και στο όραμα αυτής, σου ανοίγονται όλοι οι ορίζοντες του κόσμου, διότι αποφασίζεις να κάνεις τα πάντα για να πετύχει αυτή η εταιρεία, ό,τι και αν χρειαστεί να κάνεις. Και αυτό αναγνωρίζεται και ανταμείβεται. Η δική μας η δουλειά, λοιπόν, είναι να σας εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να κάνετε εσείς αυτό το βήμα να δεσμευτείτε και εσείς, αν είμαστε αρκετά τυχεροί, θα πάρετε αυτή την απόφαση να βουτήξετε head first, όπως λένε στα αγγλικά, θα δεσμευτείτε, θα παντρέψετε την προσωπική σας φιλοδοξία που πολύ καλά κάνετε και πρέπει να έχετε με το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας μας και μαζί να καταφέρουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Πατεράκης. Είμαι στο τέταρτο έτος του Τμήματος Αμφιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και είμαι στην ομάδα του Yes Forum από τον Απρίλιο του 2023 στην ομάδα του HR. Η ερώτησή μου είναι τον κύριο Τσαβλίρη και τον κύριο Κοτζιά. Θεωρείτε πως η ναυτιλία είναι όντως όπως μας την παρουσιάζουνε? Δηλαδή, για να πετύχει κάποιος στην ναυτιλία, πρέπει να θυσιάσει την υπόλοιπη ζωή του, είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε φίλοι, είτε χόμπι, οτιδήποτε σημαντικό για τον καθένα. Επίσης, είναι πολλοί νέοι τους οποίους απασχολεί το work-life balance. Θεωρείτε ότι αυτό επιτυχάνεται στον τομέα της ναυτιλίας? Το δεύτερο ερώτημα ποιο ήταν?
αν θεωρείτε ότι υπάρχει work-life balance στην ναυτιλία. Καταρχάς, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Δανάη που με κάλεσε να πω και τη λόγια. Παιδιά, εγώ είμαι της παλιάς σχολής και θα ακούσεις πράγματα που έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση στα θέματα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που είστε τόσο χρόνο όρθιοι και έχετε την αντανοχή να μας αντέξετε και εμάς. Ήθελα να πω το εξής και να απαντήσω στο ερώτημά σας. Καταρχάς, εγώ έχω 6 παιδιά και τα παιδιά μου μου είχαν μάθει εμένα παραπάνω πράγματα από ό,τι έχω συμβουλέψει εγώ τα παιδιά μου. Παρά που σαν πατέρας ήθελα να συμβουλέψω τα παιδιά μου και να δώσω τη ψυχή μου στα παιδιά μου, πρέπει να είμαι γνήσιος και να είμαι ειλικρινής. Τα παιδιά μου μου έχουν προσφέρει παραπάνω γνώσεις και αντιμετώπιση στη ζωή μου από ό,τι έχω κάνει εγώ. Δεύτερον, το σχόλιο είναι το ένα, είναι σαν σχόλιο και σαν γνώση, σαν γνώμη. Το δεύτερο είναι σαν καθοδήγηση. Το πρώτο είναι να πιστεύετε στο Θεό. Να έχετε θρησκεία. Παιδιά, η θρησκεία είναι με τα σημερινά δεδομένα. Το έχουν βάλει κάπως παρασκευαστικά πολλοί άνθρωποι. Και εμείς οι παλιάς σχολείς, να ξέρετε, την αυτοσύνη και όλοι οι παλιοί ναυτικοί που ταξιδέψαν τα δύσκολα χρόνια. Μιλάμε τα χρόνια που πήγαν και παρκάρανε καπετανέ για 5 χρόνια. Όχι για 5 μήνες. Λοιπόν, όλοι αυτοί επιζήσανε λόγω της πίστης. Το δεύτερο είναι, το οποίο δεν είναι ακαδημαϊκή συμβουλή, αλλά είναι προσωπική συμβουλή, το οποίο ίσως να μην κυλάει και controversial που το λέω, να είσαι τολμηρή. Παιδιά, χωρίς τόλμη δεν πάτε πουθενά. Τόλμη, τόλμη, τόλμη. Να είσαι τολμηρός και η δουλειά θα είναι συνάρτηση της τύχης. Αλλά για να είσαι τυχερός, πρέπει να μπει στην αρένα της τόλμης, όχι να κάνεις κερκίδες. Και το άλλο, αυτό που λέτε, το ερώτημα που κάνατε, δυστυχώς οι ναυτιλίες σήμερα, και εμείς δυστυχώς είμαστε συνένοχοι, έτσι, συνένοχοι, τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Έχουμε μπερδευτεί και έχουμε συγχυστεί, ειδικά στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε συνέχεια, περί alternative fuels, άλλα καύσιμα. Εδώ παραγγέλνουμε βαπόρια δισεκατομμύρια δολάρια και βάζουμε μια εναλλακτική σαν δεύτερη alternative fuel, το οποίο είναι methanol, είτε είναι αμμόνιο, είτε τίποτα, και δεν έχουν καμία σιγουριά, καμία ασφάλεια. Και παρά που πετριγιζόμαστε από επιστήμονες, ανθρώπους με γνώσεις, το θέμα αυτό το έχουμε μπερδέψει, γιατί δεν έχουμε καταλάβει το γεγονός ότι και οι αλλαγές που αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίζουν τα αυθυλία δεν χτίζονται ανοιχτός. Όπως λένε, you don't build Rome overnight. Αυτό έχω να σας πω, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει αυτό που ρωτήσατε, γιατί πήρα λίγο φόρα, αλλά εν κάθε περιπτώσει θεωρώ ότι τον παράγοντα της συμβουλής που ήθελα να σας δώσω το θεωρήσω πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Επειδή είναι ανοιχτός διάλογος και είμαι και εγώ παλαιοναρχών, θέλω να πω κάτι. Έχουν αρχίσει κάποιοι νέοι και φεύγουν. Εδώ, όσοι είμαστε και ήρθαμε, πιστέψτε με ότι μετά από 3 εβδομάδες είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και δεν το λέω για εσάς που έχετε μείνει. Το λέω ότι αυτή η μέρα γίνεται για εσάς. Και επειδή δίνουμε πολλές δικαιολογίες τον τελευταίο καιρό, αλλά κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να λέμε λίγο και την άλλη όψη του νομίσματος. Ότι όσοι νέοι φύγανε και είναι αρκετοί, δεν πρέπει να φύγουν. Ούτε να τους δικαιολογούμε. Γιατί ήρθε η βοηθός μου, λέει, κυρία Δανάκη, τι φταίνε αυτοί που μείνανε. Δεν μπορεί να κάνεις την ημέρα των νέων και να είναι αν έρθει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, μένω για 2 ώρες και μετά φεύγω. Τα λέω όλα αυτά και μπορεί να μην είναι πάντα ωραία. Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε τα ωραία και τα φοβερά και τα τρομερά, ότι και αυτοί όλοι οι νέοι, όπως και όλοι οι εθελοντές του ΓΕΣ, δουλέψαν αυτή τη μέρα για να μείνουμε εδώ, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Και αυτές οι λίγες ώρες που σας ζητάμε γίνεται μόνο γιατί πρέπει να βρούμε λύση στο ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στην κοινωνία, στο ότι πολλοί νέοι μας δεν βρίσκουν δουλειές. Συγγνώμη που επενεύει. Δεν το λέω για όσους είσαστε εδώ, να ξέρετε, δεν μπορείτε να φύγετε από εδώ και πέρα. Σας το λέω. Ναι, γιατί ναι, ναι, γιατί είναι αυτό. Συγγνώμη, Γιάννη, που πήρα το μικρόφωνο. Μου δώσες, αλλά ξέρεις, επειδή είναι ένας ωραίος διάλογος, επειδή ο Γιώργος μιλάει και εκείνος από καρδιάς και εδώ είμαστε για όλους τους νέους μας, ήθελα να το πω γιατί είναι σημαντικό να είμαστε εδώ, να κλείσουμε όλα τα ποσειδόνια, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται στο τέλος να μείνουμε, ας πούμε, λίγοι. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Τη παλιά σχολή. Τη παλιά σχολή. Δανάη, μείνε και εσύ εδώ, Γιώργο. Μείνε και εσύ. Γιατί συνέδεσες 2 ωραία πράγματα από αυτά που είχα ετοιμάσει να πω. Καταρχάς, μπράβο, Δανάη. Σου βγάζω το καπέλο μου. Έχω φέρει και το καπέλο μου. Πραγματικά να σου βγάλω. Γι' αυτό το έφερα.
θα το κάνουμε συμβολικά. Νόμιζα ότι θα το πετάξει σαν δώρο στα παιδιά. Αυτό το καπέλο δεν είναι ούτε του Προκοπίου με τα τόσα 100 πλοία και το τονάζ, ούτε είναι του Παπαναγιώτη Τσάκου με τα 100 χρόνια εμπειρία. Είναι ενό ταπεινού μεσίτη, αλλά σου το βγάζω το καπέλο. Γιατί Δανάη, αυτό που έχει κάνει, αυτό που έχει κάνει κυριολεκτικά, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ο Άλαν Κέι έχει πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και η ερώτηση που γίνεται συνήθως στους μεσίτες. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο. The best way to predict the future is to create the future. Και αυτό εδώ είναι το creation σου. Και εδώ. Αυτό είναι το creation, το μέλλον. Χωρίς τους νέους, χωρίς τα παιδιά τα οποία έρχονται, εμείς θα σβήσουμε. Εμείς θα, κάποια στιγμή, θα τελειώσουμε, θα σταματήσουμε. Αν και αυτό που ήθελα να πω, γιατί να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Πατεράκη. Όχι, θέλω να κάτσει ο Νίκος. Θα κάτσει ο Νίκος. Ή θα το συνδέσω όμορφα. Η πρώτη ερώτηση, όπως την καταλαβαίνω, είναι ότι αν θα πω στην ναυτιλία και θα έχω χρόνο να διασκεδάσω, αν θα έχω χρόνο να κάνω διακοπές, αν θα έχω χρόνο να κάνω λίγο τον ελεύθερό μου χρόνο, leisure and pleasure που λέμε. Πρέπει να καταλάβετε, όταν μπαίνετε σε αυτό το χώρο που λέγεται ναυτιλία, ειδικά η ελληνική ναυτιλία, θα πάω λίγο πιο μπροστά από αυτό που είπες, Γιώργο. Δεν είναι μόνο να το αγαπήσετε, είναι να καταλάβετε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι η δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Όταν το καταλάβουμε ότι αυτό που μας ζει είναι η ζωή μας και την έχετε αγαπήσει, έχεις αγαπήσει τη ζωή σου, θα είσαι επιτυχημένος. Εάν βλέπεις το ρολόι σου, σκέφτεσαι ότι είναι 5 η ώρα, 5 και 2, φεύγουμε, δεν υπάρχει 9 to 5 στην ναυτιλία, είναι 4-7, 3-65. Το είδαμε και ότι μια προπέλα να σταματήσει, σταματάει ο κόσμος όλος. Εδώ πέρα, αν εμείς σταματήσουμε να δουλεύουμε, τα πράγματα δεν θα γίνουν αυτόματα. Δεν θα έρθει το AI που είπε ο κύριος Ρόκος ή αναφέρθηκαν πολλαπλά μέσα στα Ποσειδόνια. Το AI για μένα είναι τίποτα μπροστά στο HI, Human Intelligence. Και εμείς εδώ στην ελληνική ναυτιλία, γιατί είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί δεν έχουμε αφήσει το κομμάτι του ξέρω κάποιον που ξέρει κάποιον, το ότι με εμπιστεύεσαι εσύ Γιώργο γιατί με ξέρεις και εγώ μετά αντίστοιχα θα σε συστήσω σε κάποιον που θα τον εμπιστευτείς γιατί είναι σαν να μιλάς με μένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο η ελληνική ναυτιλία είναι ίσως το πιο ιδιαίτερο, το πιο ιδιαίτερο της ελληνικής ναυτιλίας. Και μια συμβουλή, networking. Networking και ξανά networking. Μιλάτε σε κόσμο, δεν θα σας πούνε ποτέ τίποτα γιατί τους ανοίξατε διάλογο ίσα-ίσα. Αυτό που υπόθηκε και από τους μέντορες, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Όταν εσείς μιλάτε σε εμάς, εμείς μαθαίνουμε. Και κάποιος ανέφερε, νομίζω, ότι η καθημερινότητα μας είναι ποτέ. Γιώργο, νομίζω, είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Και είναι η καθημερινότητά μου. Ποτέ δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει μία ίδια μέρα. Δεν υπάρχει ένα ίδιο transaction, ένα ίδιο deal. Και για να ξέρετε και λίγο αν υπάρχει χρόνος ή αν έχουμε χρόνο, ελεύθερο χρόνο. Ποιος θα βλέπεις έχει κάνει 12 μαραθωνίους. Βρήκες χρόνο. Όταν ψάξεις για χρόνο, πάντα βρίσκεις. Βρήκες χρόνο. Πάντα βρίσκεις. Λοιπόν, ο μαραθώνιος τι του έδωσε να καταλάβει. Ότι με σκληρή προσπάθεια, με σκληρή δουλειά, με επιμονή και όταν έχεις φτάσει στο όριό σου, όταν λες δεν μπορώ, έχεις κι άλλο τόσο να δώσεις. Εγώ έχω κάνει 4 μαραθώνιους. Μπορώ να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Πήραμε λίγο φόρα. Γι' αυτό σε κράτησα εδώ. Καλά έκανες. Λοιπόν, εσύ, Γιωργάκη, συνονόματε. Μίλησες τα παιδιά και εδώ την παρέα όλη για το θέμα ότι ήταν έρωτα τη θάλασσα. Αλλά ξέρεις και κάτι άλλο. Το επάγγελμα της ναυτιλίας είναι το μόνο επάγγελμα στον κόσμο στο οποίο διατηρείται και επιβιώνει με το ρομαντισμό. Είναι επάγγελμα ρομαντικό. Η θάλασσα έχει ρομαντζάδα. Και αυτό είναι ένας παράγον που εμένα προσωπικά, επειδή πάντα είμαι ρομαντικός, ποτέ δεν είμαι λογικός και δεν τα πάω με τη λογική, όπως έχετε πάρει, είχαν πάρει, φαντάζομαι, ότι στην ουσία ο ρομαντισμός αυτού δίνει τη διέστηση, τη δύναμη και αυτή την επιτυδιότητα και την επομένη να μην never give up. You never ever give up. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Αθηνά Τέτσικα. Είμαι γεωλόγος. Εργάζομαι ως χημική αναλύτρια. Και παράλληλα τελειώνω και το μεταπτυχιακό μου στο τμήμα ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι για τον Αντώνη το Λάμπρου και αφορά την έλλειψη των ναυτικών στο παγκόσμιο στόλο.
τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα και γίνεται μεγάλος λόγος για την αύξηση της έλλειψης. Πιστεύετε τι ευθύνεται, ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάνουν στο έλλειμμα, είτε αυτό προέρχεται από την εγκατάλειψη του επαγγέλματος, είτε αυτό προέρχεται από το ότι οι νέοι δεν επιλέγουν το επάγγελμα, είτε αυτό προέρχεται από το ότι οι HR ή οι ναυτιλιακές δεν βρίσκουν ποιοτικά πληρώματα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τη Δανάη για όλα αυτά που έκανε και πάνω απ' όλα γιατί μας συγκίνησε. Και τα παιδιά μας συγκίνησαν και όλο αυτό για μένα ήταν μια πολύ συγκινητική εμπειρία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας όσο μπορώ και θα ήθελα μετά να σχολιάσω κάτι για αυτά που είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος και ο Γιάννης. Όσον αφορά το ναυτικό επάγγελμα, είναι ένα επάγγελμα που είναι δύσκολο. Έχει κινδύνους. Είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο ασφαλές από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια, τότε που ταξίδευε και ο Καταδημήτρης ακόμα πιο παλιά. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα με την επικοινωνία, με την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, παραμένει να έχει αυτές τις αδειξότητες. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα επηρεάζει και την προσέλευση των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων στη θάλασσα και το έχουμε δει επανειλημμένα στις χώρες στις οποίες το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει, σιγά σιγά ο κόσμος αποθαρρύνεται και πάβει να πηγαίνει στη θάλασσα. Το είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, σε παραδοσιακές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα πληρώματα του 21ου αιώνα να προέρχονται από τις Φιλιππίνες, από την Ινδία, από το πρώην ανατολικό μπλοκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η έλλειψη θα έρθει. Ο λόγος είναι ότι αυξάνεται ο παγκόσμιος τόλος. Οι άνθρωποι σιγά σιγά προτιμούν να επιδιώξουν καριέρες στη στεριά μόλις το μπορέσουν. Είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν γεωπολιτικοί παράγοντες, παράδειγμα Ουκρανία, Ρωσία, δύο χώρες που είχαν πληρώματα πολλά να απομυθεύσουν. Ξαφνικά έχουν γίνει πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως η τρομοκρατία στη θάλασσα. Αυτά που γίνονται, η πειρατεία, οι Χούθης, αποθαρρύνουν νέους ανθρώπους να έρθουν στα πλοία. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες γίνονται συνιστώσεις για ένα έλλειμμα το οποίο μπορεί να πλησιάσει, από ό,τι λένε οι μελέτες, τους 90.000 αξιωματικούς στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο και πρέπει να στραφούμε προς άλλες πηγές, να αναζητήσουμε αλλού ναυτικούς, να βελτιώσουμε και την ναυτική εκπαίδευση και εδώ στην Ελλάδα που θέλουμε την αναβιώσουμε. Και βέβαια να πιάσω και το κομμάτι αυτό που είπε και ο Γιώργος πιο πριν, που είναι πολύ σημαντικό, σχετικά με τη γυναίκα και τη θέση της στην ναυτιλία. Συμφωνώ ότι είναι γένους θηλυκού η ναυτιλία, όπως είπε η Πρόεδρος. Διαφωνώ με τον Γιώργο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα και απευθύνομαι και σε εσάς που είστε και από το Πολυτεχνείο, αλλά και σε όλες τις γυναίκες. Είναι ένας χώρος που δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ακόμα ανδροκρατούμενος. Δεν είναι όλοι. Τόσο μοντέρνας φιλοσοφίας όπως είναι ο Γιώργος να σας προσλάβει μέσα, θα είναι δύσκολο, θα βρείτε μπροστά σας εμπόδια, μην το παρατήσετε και εμείς πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα. Πρόσφατα χτίσαμε πλοία στην Κορέα, 5 Suez Max Tankers σε μοντέρνο ναυπηγείο και είχαμε ομάδα επίβλεψης που απαρτιζόταν από γυναίκες και είχαμε και site manager γυναίκα του Πολυτεχνείου, η οποία μας εκπροσώπησε πράξη και ήταν και η πρώτη φορά που υπήρχε γυναίκα site manager σε ναυπηγείο στην Κορέα. Δεν είναι όμως όλα ρόδινα, θα το βρείτε μπροστά σας. Εύχομαι το καλύτερο για σας. Πιστεύω με όλα αυτά που ακούσατε σήμερα θα το αποκομίσετε σίγουρα. Θα έχετε τόλμη, θα έχετε τα skills, όλα αυτά που είπα. Αν τα συνδυάσετε όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση αποτυχίας. Ένα πράγμα θα ήθελα να προσθέσω ακόμα. Ειλικρίνεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όπως είπαμε, λάθη θα κάνουμε και θα κάνουμε πάρα πολλά. Και το πώς τα αντιμετωπίζουμε και πώς τα διορθώνουμε και πώς γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα λάθη είναι το πιο σημαντικό. Δεν κρύβουμε τίποτα. Διαφάνεια, ειλικρίνεια και πάντα σταθερή βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζακλίν Γερμολιούκ και είμαι τριτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είμαι στο Yes Forum από τον Σεπτέμβριο του 2023. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι πως είμαι μέρος του από πολύ πιο πριν, καθώς συμμετείχα σε όλα τους τα Open Days από τότε που τους γνώρισα, στα Ποσειδόνια του 2022. Τώρα θα ήθελα να απευθύνω την ερώτησή μου στην κυρία Μαρία Ψαρουδάκη από την North Standard.
Έχετε πρόγραμμα mentoring στην εταιρεία σας. Και με αφορμή αυτό, εάν συμμετείχατε στο πρόγραμμα mentoring του Yes Forum, αν μπορείτε δηλαδή να μας πείτε λίγα λόγια για την εμπειρία σας, και εάν όχι, θα σας ενδιαφέρε. Αυτά, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση εκ μέρους όλων των P&I Clubs, οι ασφαλιστές. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της επικοινωνίας με τη νέα γενιά. Όπως όλες οι εταιρείες, το μέλλον μας είναι, για σας όλοι εσείς, είναι τα νέα παιδιά, είναι νέοι φοιτητές. Το mentoring είναι, θα έλεγα, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, λειτουργεί τόσο για το όφελος του νέου εργαζομένου, όσο και για το όφελος της εταιρείας. Εμείς, ναι, έχουμε προγράμματα mentoring που κάνουμε εσωτερικά. Ευχαριστούμε, προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε και συνέχεια. Για τον λόγο το ότι βλέπουμε ότι είναι αποδίδουν. Δηλαδή, είχε σχολιαστεί σε προηγούμενες ερωτήσεις ότι γιατί φεύγουν οι νέοι από μια εταιρεία, γιατί θέλουν να αλλάξουν κάθε 2-3 χρόνια. Ίσως το ότι το mentoring βοηθάει στο να νιώθουν ότι υπάρχει και ένας μεγάλος αδελφός, μια μεγάλη αδελφή μέσα στην εταιρεία που μπορούν να ρωτήσουν ερωτήσεις που φοβούνται ίσως να πάνε στον manager τους να ρωτήσουν. Όταν νιώθεις ένα αίσθημα ασφάλειας, αποδίδεις και πιο γρήγορα, αποδίδεις και πιο καλά. Έχεις και μια loyalty, μια αφοσίωση, μια εμπιστοσύνη και αυτό φαίνεται πολύ γρήγορα. Και δεύτερον, το reverse mentoring. Δηλαδή, θέλουμε και εμείς από εσάς να ακούσουμε τη δική σας γνώμη. Κάποιος ανέφερε από τους εκλεκτούς ομιλητές πριν από εμένα, να έχετε την τόλμη να πείτε και τη δική σας γνώμη. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να ξέρουμε και οι μάνατζερ της εταιρείας τι νομίζετε εσείς, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε εμείς αυτό που κάνουμε, ώστε να δίνουμε ακόμα καλύτερο προϊόν εξυπηρέτησης στα members μας, στους εφοπλιστές, στους ναυλωτές, σε όλη την ναυτιλία. Οπότε, ελπίζω ότι θα υπάρξει ακόμα και πιο καλό focus στο mentoring και θα θέλαμε από όλους να δούμε τι θα λέγατε κι εσείς, πώς μπορείτε κι εσείς να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Μαρία Μπορτζή και είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο Yes είμαι σχεδόν 2 χρόνια και φέτος έχω αναλάβει ως Events Coordinator. Και επίσης, μην το ξεχάσουμε γι' αυτό, μέσω του Mentoring Program του Yes, κατάφερα να κλείσω την πρακτική μου για το καλοκαίρι στην εταιρεία της VSIPS. Θα ήθελα τώρα να θέσω έναν προβληματισμό που έχω, που πιστεύω και οι περισσότεροι από εδώ πέρα θα συμφωνήσουμε σε αυτό, και να ρωτήσω τον κύριο Αλεξανδράτο για κάποιες συμβουλές. Στον οργανισμό μας είμαστε περίπου 150 εθελοντές. Ωστόσο, η ενεργία από αυτούς είναι λιγότερη από το 1/3, ενώ έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις μας. Θα ήθελα να μας πείτε κάποιες συμβουλές πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Θα ήταν, ας πούμε, με ένα καλύτερο φιλτράρισμα από την αρχή που τους υποδεχόμαστε στην ομάδα, πιο μετά αυστηρότερη διαχείριση. Εσείς έχετε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα στο engagement των εργαζομένων σας? Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Έχουν μιλήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι. Αυτό το οποίο θα πω είναι πραγματικά, επειδή γενικά θεωρώ ότι ο άνθρωπος, όπως είναι τα μωράκια, τα μικρά παιδιά, ακόμα και όταν κλαίνε μέσα τους γελάνε, θεωρώ λοιπόν, παίρνω το θετικό, όλο αυτό που έχει γίνει πραγματικά τα 10 χρόνια του Yes Forum. Θεωρώ ότι το Yes Forum, επειδή μου το έθεσες, αποτελεί, όπως τα μαγαζιά, μια βιτρίνα. Μια βιτρίνα που δεν την είχαμε. Στη βιτρίνα, η βιτρίνα τραβάει κόσμο. Στον κόσμο μέσα, στο μαγαζί μέσα, μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται από το προϊόν. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχετε, το engagement το οποίο υπάρχει εδώ, στο οποίο έχει γεμίσει αυτή η αίθουσα, και πολύ φοβάμαι ότι αν μεγαλώσει το Yes Forum, δεν θα το ξανακάνουμε εδώ και δεν μας χωράει, ή θα πρέπει εδώ ο κύριος Θεμιστοκλής Βόκος να βρει άλλη αίθουσα. Θεωρώ ότι πραγματικά κάνετε μια πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην αρχή,
και μετά ίσως δεν ασχολούνται τόσο ενεργά. Αυτό η takes two του τάγκο. Και θα σας πω τι εννοώ. Εάν κάτι λέμε, ας πούμε για παράδειγμα, μου θέσατε τώρα έτσι που το σκέφτομαι, όχι πρόβλημα, γιατί εγώ το θεωρώ εξαιρετικό αυτό που γίνεται, αλλά είναι μια φιλοσοφία ζωής. Δεν μ' αρέσει να δίνω συμβουλές, μ' αρέσει όμως να κοινοποιώ δικές μου σκέψεις. Διότι ο καθένας μπορεί να συμβουλεύσει τον εαυτό του. Άρα, ας πούμε, απαντήστε όλοι εσείς εδώ στην εξαιρετική ερώτηση που έκανες, γιατί πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Ποιος φταίει γι' αυτό ότι το 1 τρίτο μόνο έχουν το loyalty? Πέρα από αυτούς οι οποίοι είπανε, ήρθα, είδα την αυτιλία και δεν θέλω να την ξαναδώ, γιατί πάω σε ένα άλλο χώρο, στην εταιρική, οπουδήποτε. Υπάρχει αυτό, είναι σεβαστό. Ποιος φταίει? Εάν ίσως έμπαινα μέσα στο μυαλό σας, η πρώτη αισθηκτόδη σκέψη θα ποντάριζα αθόρυβα, όπως και εσείς αθόρυβα σκεφτήκατε, είναι ότι φταίει στο μυαλό μας κάποιος άλλος. Ψάχναμε να βρούμε ποιος φταίει. Εγώ αυτό που θέλω να κοινοποιήσω είναι ότι όταν φτάνουμε σε μία κατάσταση στην οποία λέμε υπάρχει ένα πρόβλημα, η πρώτη απάντηση για να βελτιωθεί και ο κόσμος και εμείς είναι να πούμε φταίω εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Και αν δούμε όλοι πού μπορεί να φταίμε γενικά στα φιλία, φανταστείτε όλοι εδώ, γιατί κάπου όλοι φταίμε, κάτι δεν είναι τέλειος, πόσο θα εξελιχθούμε όλοι μαζί. Πολλά συγχαρητήρια. Θα ξανασυστηθώ στα γρήγορα. Δεβέα Αναστασία ονομάζομαι, τετραετής φοιτήτρια στη Σχολή Ναυπηγών. Στο ΓΕΣ εθελόντρια 2 χρόνια στην ομάδα των Ναυπηγών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοσμάτο την εξής ερώτηση και να απευθυνθώ με αυτήν και στους μικρότερους φίλους που έχουμε σήμερα μαζί μας. Ήδη από μικρή ηλικία μας θέτουν το ερώτημα πού θέλουμε να απασχοληθούμε, τι δουλειά θέλουμε να κάνουμε, σε ποια σχολή θέλουμε να μπούμε. Και αυτό συνεχίζεται και στη σχολή. Καθώς παίρνοντας το πτυχίο μας, καλούμαστε να κάνουμε μια επιλογή σχετικά με το πού θα απασχοληθούμε. Ποιος θα λέγατε ότι ήταν ο κατάλληλος τρόπος, ποιος θα λέγατε ότι είναι ο πιο σωστός τρόπος, ώστε να κάνουμε αυτή την επιλογή, να δοκιμάσουμε διαφορετικές δουλειές, να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε, να είμαστε κάπου εθελοντές και να μάθουμε το χώρο, και πώς κάνατε εσείς αυτή την επιλογή? Σε ευχαριστώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί πέτυχες τον πιο σωστό άνθρωπο να ρωτήσεις. Εγώ έχω σπουδάσει μοριακή βιολογία και γενετική μηχανική. Και αυτή τη στιγμή έχω τη δικιά μου ναυτιλιακή εταιρεία με φορτηγά πλοία. Όταν ξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, μεγάλωσα στο Λονδίνο, να σκέφτομαι τι θα κάνω. Οι ανάγκες της εποχής εκείνης, το genetic engineering, ήταν κάτι που ερχόταν, ήταν πολύ της μόδας, όπως τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, στην αρχή ήθελα να γίνω γιατρός, το genetic engineering ήταν κάτι πολύ πιο sexy, για να πούμε, οπότε είπα θα κάνω στο σπουδάσιο γενετική μηχανική. Δεν ήμουν από αμυγός ναυτιλιακή οικογένεια, αλλά είχαμε κάποια σχέση με την ναυτιλία λόγω του πατέρα μου. Το διάβασμα και βλέποντας τι υπήρχε γύρω μου ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε να πάρω την απόφαση για μετά. Διάφορες άλλες προσωπικές επιλογές ήταν αυτές που ήθελα να πάω στην ναυτιλία. Ο κύκλος μας, της οικογένειας μας, ήταν αυτός που επίσης με έβαλε στην ναυτιλία. Αυτό όμως που μέσα μου με έσπρωχνε στην ναυτιλία είναι αυτό που είπε και ο κύριος Τσαβλήρης, ήταν ο ρομαντισμός της ναυτιλίας. Γιατί στην Ελλάδα η ναυτιλία είναι ένα, αν όχι το επάγγελμα που μας ελκύει όλους μας, είτε είμαστε ναυτικοί, είτε είμαστε πλοιοκτήτες, είτε είμαστε υπάλληλοι, ναυπηγοί, οικονομικοί παράγοντες και όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να σας πω στους νέους είναι, πολλές φορές αυτό που ξεκινάτε να σπουδάσετε δεν είναι αυτό που θα κάνετε μετά. Οπότε να μην χάσετε το θάρρος να ψάξετε, να διαβάσετε, να δείτε τι υπάρχει και ανάλογα με τις ικανότητές σας και τη θέλησή σας για να δείτε πού θέλετε να πάτε, να μην φοβάστε να παίρνετε τα τολμηρά βήματα για το μέλλον. Οπότε μπορεί να ξεκινήσετε εσείς σαν ναυπηγός και να δείτε ότι στο τέλος, με τις τεχνικές σας γνώσεις, όμως να σας δοθούν ευκαιρίες σε μια εταιρεία για να φτάσετε να πάρετε μετά ένα δεύτερο μάστερ, να κάνετε ένα MBA ή ένα μάστερ, με το περίφημο του μάστερ του κύριου Γραμμένου, του κύριου Καβουσανού εδώ στην Ελλάδα, και αύριο μεθαύριο να γίνετε οικονομική διευθύντρια με πολύ καλές τεχνικές γνώσεις. Οπότε αυτό που θα σας έλεγα είναι διαβάστε, ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε τι υπάρχει γύρω σας. Και μην
κολλήσετε στην ιδέα ότι «Α, σπούδασα αυτό» ή «Αυτή τη δουλειά βρήκα, αυτό θα κάνω». Μπείτε στις εταιρείες, γιατί μόνο μέσα από τις εταιρείες θα μπορέσετε να εξελιχθείτε. Ανοίξτε τα μάτια σας και μετά όλο το μέλλον είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Διόνη Παγανοπούλου και είμαι μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αλεξανδράτο, μετά από αυτό που ζήσαμε σήμερα, τι περιμένετε από το Yes Forum τα επόμενα χρόνια? Λοιπόν, τελευταίος, δώστε ένα χειροκρότημα εδώ παρακαλώ σε όλη την ομάδα. Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο. Πάμε να χαλαρώσουμε τη δουλειά. Ναι, έχω πάρει φόρα από χθες το βράδυ, ισχύει, γιατί πρέπει να διασκεδάσεις και τη δουλειά. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πραγματικά βλέπω είναι ότι έχουμε εδώ την Διόνη Παναγοπούλου με μητρόνυμο Μπεζαντάκου, η οποία είναι η κόρη της Δανάης, εγγονή του Καπταδημήτρη και της Καπταγιάννησας, με υπερηφάνεια. Οπότε βλέπω το Guest Forum να συνεχίζεται και τα υπόλοιπα 50-60 χρόνια, γιατί είναι μέσα στο DNA. Α, ήρθε και ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει συνοχή στο ναυτικό μελητήριο. Μόλις πήρα το λόγο. Πρόεδρος του Ναυτικού Μελητηρίου Ελλάδος. Συγγνώμη, πρόεδρε. Θέλω ένα χειροκρότημα για τον πρόεδρο. Θέλω να σας πω γιατί το θέλω. Διότι στην κορυφή που έχει φτάσει, στο ανώτατο αξίωμα με τέταρτη επανεκλογή, γιατί κάθε δύο χρόνια υπάρχει εκλογή Προέδρου, θέλω επίσης να σας πω, παρόλο που δεν πρέπει να διαρρέει από τα πρακτικά αυτό, με ομόφωνη μυστική ψηφοφορία πρόεδρος καινούριος, καινούργια θητεία, αυτό που θέλω να σας πω είναι, όπου και να έχει φτάσει, το μόνο που έχει ψηλά είναι το ύψος του. Το πρόσωπό του και το ήθος του πάντα χαμηλά και κοντά στους νέους. Και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω, πρόεδρε, γι' αυτό, γιατί έτσι έρχεται. Λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρώ, πριν κλείσω με κάτι το οποίο, αν έχω την άδειά σας να το κάνω, είναι το εξής. Τα επόμενα χρόνια να συνεχίσετε πραγματικά αυτό το οποίο κάνετε, θεωρώ αυτό εδώ και πάνω, 28 σήμερα άνθρωποι, όπως μέτρησα, να είναι εδώ και άλλες τόσες εταιρείες που δεν βρίσκονται μόνο για να μιλάνε στο φόρουμ, δεν βρίσκονται μόνο για να παίρνουν το μικρόφωνο, αλλά ανοίγουν τις πόρτες εταιρείες στους νέους και ήδη σήμερα είδαμε και δύο έμπρακτες προσλήψεις και έχουν γίνει και άλλες προσλήψεις. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Τι θα ήθελα λοιπόν να δω, να συνεχίζεται αυτό. Και αυτό που πιστεύω, μου άρεσε πάρα πολύ επίσης και μία ενότητα. Μίλησαν τρίτες εθελοντές του Yes Forum. Αυτό που θα ήθελα και αξίζει τον κόπο να το κάνετε είναι πια, επειδή υπάρχει data record, track record και υπάρχει κερδοφόρο track record, αυτό που θα ήθελα είναι να φέρουμε την επόμενη φορά νέες και νέους που μέσα από το Yes Forum, χωρίς να είναι ο γιος του Αλεξανδράτου, είμαι περήφανος που είμαι γιος του πατέρα μου, ο οποίος χάθηκε, αλλά είμαι δεύτερης γενιάς, οπότε δεν μπορώ να σας πω πώς μπορείς να γίνεις αυτοδημιούργητος. Όμως το Yes Forum είναι μια κοιτίδα η οποία αυτοδημιούργητους, νέες και νέους που δεν είχαν γνωριμίες εκ γεννήσεως, εκ συγγενείας, προχώρησαν, άρα να καταρριφθεί αυτός ο μύθος. Σίγουρα συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι χρειάζεται να χτυπάμε πόρτες. Εδώ έχουμε εξαιρετικά στελέχη και I challenge them να σηκώσει ένα στο χέρι του, όπου και αν έχετε φτάσει ο καθένας σας, και να πείτε αλήθεια ότι έχει περάσει πάνω από 2 εβδομάδες στο γραφείο, για να μην πω και λιγότερο, μην πω κάθε μέρα, μην πω κάθε εβδομάδα, πάνω από 2 εβδομάδες, χωρίς να έχετε πάρει ένα τηλέφωνο να χτυπήσετε μια πόρτα και θέλετε να ζητήσετε κάτι για τη δουλειά σας. Άρα οι νέες και οι νέοι οφείλουν να ζητάνε, να χτυπάνε πόρτες. Αν δεν χτυπήσεις πόρτα, αποκλείεται να ανοίξει. Λοιπόν, και θέλω τώρα να κάνω το εξής με την άδειά σας. Λοιπόν, να... αλίμονο, μετά από... βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Πριν το κάνεις, γιατί είναι πολύ ωραίο. Το σκέφτηκα την ώρα πήγαινα στην τουαλέτα, αλλιώς το αφήνω. Θα σας πω ότι... ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε βγει εκτός προγράμματος εντελώς και ότι κλείνουν τα Ποσειδόνια στις 5. Τι εννοείς τώρα. Λοιπόν, μίλησε περισσότερο από ό,τι θέλει το τραγούδι μου. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν πραγματικά, γιατί είμαστε 3,5 ώρες εδώ, και να χειροκροτήσουμε και τα παιδιά που είναι όρθια 3 ώρες εδώ. Εμείς καθόμαστε κιόλας. Θέλω και από τους πρεσβύτερους. Έφτιαξα λοιπόν εδώ στην καρέκλα 6 στίχους
πάνω στο τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου, το οποίο έλεγε είναι γλυκό το ποτό της αμαρτίας. Έτσι, το ξέρετε σαν τραγούδι. Όπως το έχω παραφράσει και έχω γράψει, είναι γλυκιά η δουλειά της ναυτιλίας. Αυτό λοιπόν που θέλω να τραγουδήσουμε μαζί, θα παραφράζω τους στίχους, θα είναι σαν τραγουδά της Ακελαρίου, για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο φινάλε, τουλάχιστον από εμένα, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλη την ενωτική ομάδα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ναι! Όχι, αλήθεια, είστε έτοιμοι? Ναι! Το ξέρουμε, έτσι, πάμε. Είναι γλυκιά η δουλειά της ναυτιλίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρει σε ναρθεί? Και αν δεν ξέρεις που θα βρεις την ευκαιρία, στο Forum Yes μπορεί να έρθεις να μας βρεις. Να 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 να. Πάμε ρεφρέν όλοι μαζί. Ιστορία μου, ναυτιλία μου, μέλλον μου μεγάλο, είσαι αρρώστια μου μες στα στήθια μου και δε θα σε βγάλω. Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αφορμή που είπες Γιώργο, να στήσω κι εγώ θέλω να στήσω κάτι από τους νέους. Σαν το παλαιότερο μέλος στη διοίκηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου και είμαι περήφανος που πω και τον πρόεδρό μου και τον αντιπρόεδρο. Εκτός από τη δουλειά μου στην ναυτιλία, είμαι ακτιβιστής. Είμαι υπερήφανος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας και μία φορά τις 10 μέρες κατεβαίνω κλαδών στο Σύνταγμα, στα μαύρα ντυμένος, με ένα κεράκι μπροστά μου αναμένο και αγωνίζομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μία περίοδο που τόσο καταπατούνται στη γειτονιά μας. Ζητώ λοιπόν από τους νέους του χώρου της ναυτιλίας, γιατί εγώ συναστρέφω με νέους από άλλους χώρους σαν ακτιβιστής, γραφτείτε, ανοίξτε Amnesty International, ανοίξτε Διεθνή Αμνηστία και γράψτε το email σας στο newsletter. Αν αρχίσετε να παίρνετε newsletter γιατί κάνει η Διεθνή Αμνηστία, επικοινωνήστε μαζί μου, γιατί εγώ έμαθα το εξής, ότι στη ζωή δεν ήρθα μόνο να κάνω λεφτά, αλλά πρέπει να κάνω κάτι και για την κοινωνία. Και εγώ είμαι ικανοποιημένος σήμερα που σαν ακτιβιτής αγωνάζομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου οι εφοπλιστές είμαστε πραγματικά πρώτοι, γιατί είμαστε πραγματικοί δημοκράτες, γιατί η ναυτιλιακή μεταφορά μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους βορρά, νότο, αριστερά, δεξιά, μαύρους, άσπρους, κίτρινους. Ζήτω τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζήτω οι Έλληνες εφοπλιστές που τα τιμούν. Λοιπόν, όσο ανεβαίνουν τα στελέχη που έκαναν τις ερωτήσεις για να βγάλουμε τη φωτογραφία με τους εθελοντές, για να γίνουν τα round chair discussions που δεν θα πάρουν μέρος μία ώρα, θα πάρουν η μισή, αλλά φυσικά θα γίνει και αυτό, απλώς θα γίνει ένας κύκλος, όχι δύο. Θα ήθελα να παίζει το βίντεο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία έβγαλε ένα καινούριο βίντεο, δεν θα φύγετε από τους κύκλους, τώρα θα έρθουμε, μην ανησυχείτε, θα μιλήσουμε, η οποία έκαναν μία έρευνα για το τι θα γινόταν εάν σταμάταγε η ναυτιλία. Οπότε όσο ανεβαίνουμε πάνω για να βγάλουμε εμείς τη φωτογραφία, ας αρχίσει να παίζει και το βίντεο. Ο πλανήτης Γη. Το σπίτι μας. Πάνω από το 70%... Βάλτε το λίγο πιο δυνατά να τα ακούμε. Καλύπτεται από νερό. Παιδιά μπροστά. Πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται καθημερινά από την ναυτιλία. Περισσότερα από 8 στα 10 αντικείμενα γύρω μας μεταφέρονται με πλοία. Thank you.
Πώς θα ήταν όμως ο πλανήτης μας χωρίς την ναυτιλία? Η μέρα πρώτη. Θα ήθελα ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Θέμη μας, θέλουμε εδώ, έλα, έλα. Λοιπόν, επειδή κάθε φορά το κάνουμε εννοείται αυτό, θέλω να σας πω ότι ξανά ένα χειροκρότημα για αυτόν τον άνθρωπο, εδώ. Το Θέμη το Βόκο, το Θοδωρή, που συνέχεια μας κρύβεται ο Θοδωρής, τις Μαρίες, όλη την ομάδα, γιατί πραγματικά σας ευχαριστούμε όλους για ακόμα μια χρονιά. Θα πάρεις εννοείται και εσύ το γλυπτό σου. Αλλά δεν είναι το γλυπτό και μου είχε πει να του μιλάω στον Ενικό. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά μετά από 10 χρόνια δεν με μαλώνει. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορούμε, δεν ξέρω πόσα βαπόρια, πόσες υπηρεσίες, πόσα χρόνια εργασίας υπάρχουν εδώ και πόσα χρόνια εργασίας υπάρχουν που θα έρθουν, έτσι που θα είναι. Άρα, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό που κάνετε πια, δεν ξέρω, δεν λέγεται θαύμα, είναι παραπάνω από θαύμα. Και να είμαστε όλοι καλά. 1η με 5 Ιουνίου του 2026, η επόμενη φορά είναι 5 Ιουνίου του 2026, να έχουμε υγεία και να είμαστε όλοι καλά εδώ αγκαλιασμένοι, να τα ξαναλέμε όλοι μαζί. Αλλά ένα μεγάλο χειροκρότημα και ευχαριστώ στο Θέμη το Βόκο και σαν Ποσειδώνη. Θα προχωρήσουμε με τα Rancher Discussions. Τα Ποσειδόνια κλείνουν σε μισή ώρα. Συγκινούμαστε όλοι, γιατί όσο κουρασμένοι και να είμαστε, νομίζω ότι όλοι το ευχαριστιόμαστε να τελειώνουμε με όλους εσάς αυτή την υπέροχη, το τριβδόμαδο που περάσαμε, γιατί δεν ήταν μία εβδομάδα, ήταν τρεις εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για όλο το χρόνο και τη στήριξη που μας δείξατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θέλει ο Θέμης, ο κύριος Βόκος να μιλήσει. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Δανάη και στην ομάδα της για την πρωτοβουλία αυτή που έχει φέρει ζεστασιά και συγκίνηση στο τέλος των Ποσειδονίων. Μετά από αυτή τη βδομάδα και περιμένουμε την επόμενη φορά σε μεγαλύτερη αίθουσα. Σε μεγαλύτερη, Παναγία μου. Λοιπόν, θα παίξει όμως, θα κάτσουμε για τα round chairs και θα παίξει και το βίντεο της Ένωσης πριν ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και ξεκινάμε την κουβέντα.